Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στη βραδιά των Άσων της Πατρίς Πόρου. Απόψε, ο αθλητισμός της Ηλίας γιορτάζει και η εκδήλωση που πριν 2 χρόνια επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ και έγινε συνώνυμο της λάμψης και επίκεντρο των απανταχού ηλίων, είναι ξανά εδώ για να βραβεύσει όλους εκείνους που τη χρονιά που μας πέρασε ανέβασαν επίπεδο τον ομό και τον αθλητισμό του. Μαζί μας και φέτος, δύο γυναίκες δημοσιογράφοι που έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους. Είναι όμορφες, έχουν καταγωγή από την Ηλία και είναι εξαιρετικές στη δουλειά τους. Είναι η Αριάννα Παπαγιάννη, δημοσιογράφος των αθλητικών καναλιών της Κοσμοτέ TV. Και η Γεωργία Παναγιωτοπούλου, δημοσιογράφος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και παρουσιάστρια των αθλητικών στο Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θέλω να μονοπολίσω τον ενδιαφέρον. Σήμερα η βραδιά ανήκει σε αυτούς που το αξίζουν πραγματικά και έχουν κοπιάσει για να βρίσκονται εδώ. Θα ήθελα απλά να σας ευχηθώ να απολαύσετε τη βραδιά. Θεοφιλέστατε, κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχοι, Αντιπεριφερειάρχοι, κύριοι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, αιρετοί όλων των Δήμων του Νομού Ηλίας, χορηγοί της απόψινής βραδιάς, αγαπητοί προσκεκλημένοι, η Βραδιά των Άσων είναι και πάλι εδώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ. Ελπίζουμε να το απολαύσετε και να χειροκροτήσουμε όλοι μαζί αυτές τις σπουδαίες προσωπικότητες που θα βραβευτούν απόψε. Καλή απόλαυση. Πάμε να δούμε ένα σύντομο βίντεο με τις καλύτερες στιγμές της περσινής Βραδιάς των Άσων. Η θέληση του προπονητή να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του. Το πείσμα του αθλητή να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα, να πάει πιο ψηλά, να οδηγήσει πιο καλά και να κερδίσει. Πάντα στα πλαίσια του ΕΦ αγωνίζεστε. Αυτό τιμούμε σήμερα εδώ, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό που είναι η καλύτερη διέξοδος για τα παιδιά μας, αλλά και τους επαγγελματίες αθλητές που διαπρέπουν και μας κάνουν περήφανος. Γεννημένος στις 6 Μαρτίου του 1977 στον Πύργο, μεγάλωσε στον Αμπελώνα και ύστερα απογειώθηκε, απογειώνοντας την Ηλία και όλους μας, όπως και την ποδοσφαιρική Ελλάδα. Ο Γιώργος Καρακούλης. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια για αυτήν την όμορφη βραδιά. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το βραβείο. Δεν τα καταφέρνω καλά με τα μικρόφωνα, έχω λίγο άγχος. Θα με συγχωρέσετε λίγο, είναι μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά. Μετά από την καταπληκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε ο Παύλος Μάμαλος στους Παραολυμπιακούς. Δεν θα μπορούσε να μην υποκληθεί η φιλαθλή Ελλάδα και η Ηλία. Ξέρετε, όταν αφορά στο εθνόσημο πάνω σου, δίνει μεγάλη δύναμη, δίνει ψυχή σου. Γιατί εκπροσωπείς μια Ελλάδα και είναι μεγάλη ευθύνη. Είναι μεγάλη ευθύνη. Βλέπετε ότι δεν έχω μια δουλειά, ούτε φυλάδιο, τίποτα. Το λέω μέσα από την ψυχή μου. Όλοι είμαστε γονείς. Έχετε κάποια παιδιά. Βγάλετε τα σπίτια σας. Βγάλετε τα κάνετε πρωταθλητές. Είναι με ειδικές ανάγκες. Είναι κανονικά παιδιά. Δώστε τους ζωή. Δώστε τους χαρά. Δώστε τους να γίνουν πρωταθλητές Ολυμπιονίκες. Παγκόσμιοι πρωταθλητές. Μεγάλοι ποδοσφαιριστές αξίας. Ψηλού επίπεδου. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν είναι χαρά, ζωή, ευτυχία. Δώστε τη χαρά στα παιδιά αυτά και θα δείτε ότι θα είναι ευτυχισμένοι και οι γονείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλούμε τον εκδότη της εφημερίδας Πατρίς, κύριο Λεωνίδα Βαρουξή, να ανέβει για να χαιρετήσει την εκδήλωση. Με τις προσφωνίες είναι λίγο δύσκολο, έχουν αρκοπορίες και μερικοί. Α, ήδη έρχεται ο κύριος, ο υποδεσπότης, ο κύριος Δήμαρχος Πύργου. Λοιπόν, θεοφιλέστατε, αξιότιμε κύριε εκπρόσωπε της κυβέρνησης, κύριε Υπουργοί, οικοδεσπότη κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτές, κύριε Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, κύριε εκπρόσωπε του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ και της Νέας Δημοκρατίας, κύριε εκπρόσωπε της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Πρόεδροι και Αντιδήμαρχοι, κύριοι Επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμων μας,
κύριε συντονιστή πυροσβεστικών επιχειρήσεων των τριών όμορων περιφερειών, κύριοι εκπρόσωποι πολιτικών, στρατιωτικών, αστυνομικών και πυροσβεστικών αρχών περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και Ηλίας, κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιπρόεδρε του ΕΒΕ Ηλίας, κύριοι εκπρόσωποι των επιστημονικών συλλόγων του νομού μας, κύριοι διοικητές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Πύργου και Αμαλιάδας, κύριε Δασάρχη, κύριε Πρόεδρε των εμπορικών συλλόγων του νομού μας, κυρίες και κύριοι, πέρασαν τρία χρόνια από τότε που μια ομάδα νέων ανθρώπων με κοινή συνιστόσα την αγάπη για τον τόπο τους και ειδικότερα για τον Ολυμπιισμό και τον αθλητισμό αποφάσισαν να βιώσουν μια πρωτοβουλία, μια διοργάνωση σφυριλατημένης στον χρόνο με αναξίτηλα γράμματα. Μια εκδήλωση που είχε ξεκινήσει μια άλλη ομάδα ανθρώπων και την είχε καθιερώσει στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο, ως την πλέον λαμπερή αθλητική εκδήλωση της ελληνικής περιφέρειας. Είναι αισιόδοξο πράγματι γεγονός ότι η Υπερονόβια, μετράμε 116 πρόσθετα χρόνια, μακροβιότερη καθημερινή εφημερίδα της Ελλάδος, όσο αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της, ανανεώνεται συν τον χρόνο. Ότι διαθέτει λαμπαδιδρόμους που μεταφέρουν διαχρονικά τη φλόγα της προόδου, συνεχίζουν τον αγώνα για την προάσπιση των ετοιμάτων της Ηλίας μας, ως νέοι αιμοδότες στο μακρύ διάβα της, που με νέες πρωτοβουλίες και νέες προτάσεις φωτίζουν τα σκοτάδια της απραξίας, της απάθειας και της μυρολατρείας. Ενός υπέροχου νομού με διπλή πρίκα, τα μοναδικά αγροτικά προϊόντα, τον τουρισμό και την κρουαζιέρα, με τα δύο σημαντικά λιμάνια μας, με την υπεραξία ενός παγκόσμιου brand name της αρχαίας Ολυμπίας. Και γεμίζει αισιοδοξία τους κατοίκους του νομού μας το γεγονός ότι μία νέα γενιά ανθρώπων δίνει το παρόν, αγωνίζεται για να έρθουν καλύτερες μέρες, για να κλειστούν επιτέλους με ισόβια δεσμά στο σκοτάδι της αφάνειας, η μιζέρια, η διχόνοια, ο μηδενισμός και η απραξία. Ας μας συμπαρουσύρουν λοιπόν οι νέοι αυτοί άνθρωποι με τις λευκές τους ψυχές, με τα υψηλά τους ιδανικά, τις πραγματικά διαχρονικές αξίες που πρεσβεύουν, με το χαμόγελό τους, με τον κλάδο ελέας που προσφέρουν σε όλους εμάς τους μεγαλύτερους, ώστε να τους στηρίξουμε, να τους συμπαρασταθούμε, να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι για την ανάπτυξη της Ηλίας μας, ώστε να έλθουν, να ζήσουμε όλοι μας καλύτερες μέρες. Προϋπόθεση επιβίωσης κάθε κοινωνίας είναι το ελπιδοφόρο αύριο που επομίζονται και διαμορφώνουν οι νέοι μας. Και αυτό αποτελεί μονόδρομο μιας επιβαλλόμενης λογικής παραδοχής. Τελειώνοντας, θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ξεχωριστούς υψηλώς προσκεκλημένους μας που μας τίμησαν με την παρουσία τους και λάμπριναν την εκδήλωσή μας και ιδιαίτερα στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Γεώργιο Βασιλιάδη. Η απόψινή του ιδιαίτερη τιμητική παρουσία εδραιώνει στην καρδιά των πολιτών της Ηλίας την πεποίθηση ότι ο νομός μας την χάνει το ενδιαφέροντος της κεντρικής εξουσίας και γεννά την προσμονή ότι θα αγκαλιάσει κάθε λογικό μας αίτημα και θα ενδιαφερθεί για την επίλυσή του. Μαζί με αυτόν ευχαριστώ και όλους εσάς που παρευρίσκεστε απόψε εδώ και αποτελείτε τη ζωγόνο δύναμη για να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας. Ευχαριστώ. Και σε αυτό το σημείο νομίζω είναι η ώρα να ξεκινήσουμε τις βραβεύσεις μας. Γεννήθηκε στον Πειραιά, σπούδασε νομική στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και έκανε μεταπτυχιακό στην πληροφορική και τις επικοινωνίες. Το Νοέμβριο του 2016 ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργείου, αρμόδιος για τον αθλητισμό, και ενώ νωρίτερα διατέλεσε Γενικός Γραμματέας κατά πολέμησης της διαφθοράς, κάτι που φαίνεται και από το προσωνύμιό του που είναι ο Αδιάφθορος. Παρακαλώ, υποδεχθείτε τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κύριο Γιώργο Βασιλιάδη. Παρακαλείται για τη βράβευση ο κύριος Λεωνίδας Βαρουξής, εκδότης της εφημερίδας Πατρίς.
Κυρίες και κύριοι, θα αποφύγω τις ιδιαίτερες προσφωνήσεις, γιατί είναι αρκετά σημαντικά πρόσωπα που είναι εδώ πέρα. Μόνο σε ένα συγκεκριμένα, Παναγιώτη, γιατί είναι φίλος μου Φασούλας. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός πλέον, δεν μπορώ να το λέω αυτό. Μου απαγορεύεται να πηγαίνω και στο γήπεδο πια. Είναι πολύ μεγάλη τιμή να αναγνωρίζεται η όποια προσπάθεια κάνεις από ανθρώπους οι οποίοι με την πορεία τους και με τη δουλειά τους έχουν δείξει ότι είναι πρωτοπόροι, με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να έχουν καθημερινή παρέμβαση στις τοπικές μας κοινωνίες. Αυτοί είναι οι άνθρωποι της δικής σας εφημερίδας, του δικού σας ομίλου, και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Από εκεί και μετά, εγώ θέλω να πω μόνο μια ευχή, να μην χρειάζεται να βραβεύουμε ανθρώπους οι οποίοι απλά κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί αυτό που η πολιτική ηγεσία στο μεγάλο βαθμό, η κεντρική διοίκηση είτε η τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να κάνει, είναι μια δουλειά. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Θα κοπιάσουμε για αυτήν, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά και δουλεύουμε, τα μανίκια ψηλά, όχι τα χέρια ψηλά, δεν τα σηκώνουμε ακόμα. Και δουλεύουμε. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά όπλα στη φαρέτρα μας. Έχουμε μόνο καθαρό μυαλό, πάθος για αυτή τη χώρα και πίστη σε ένα μεγάλο όραμα. Να ζούμε σε μια χώρα αντάξια όχι μόνο του παρελθόντος της, αντάξια του παρόντος και του μέλλοντός της. Αντάξια μια χώρα που δεν θα διώχνει τα παιδιά της, μια χώρα που εγώ σαν νέος γονιός θα ξέρω ότι τα παιδιά μου δεν θα αναγκαστούν να φύγουν μακριά μου για να βρούνε μια καλύτερη μέρα. Δεν χρειαζόμαστε άλλο εντάσεις. Νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να χαράξουμε μια νέα σελίδα για τούτη εδώ τη χώρα. Και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και όλες οι κινήσεις που και εμείς, σαν Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κάνουμε και σχεδιάζουμε για τον δικό μας δομό. Δεν έχει να πούμε παραπάνω. Ήδη πλατείασα. Έχω γίνει και εγώ πολιτικός. Χίλια συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους καλαθοσφαιριστές της Ελλάδας και ένας από τους κορυφαίους σέντερ της Ευρώπης. Ξεκίνησε στον ΠΑΟΚ, όπου και έμεινε έως το 1993, με εξαίρεση τη χρονιά 85-86 που έπαιξε στο North Carolina State University και έπειτα συνέχισε την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Το 1986 είχε επιλεγεί στη θέση 37 στο δεύτερο γύρο του draft του NBA από τους Portland Trail Blazers και υπήρξε μέλος της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ανδρών της Ελλάδας για 17 χρόνια, όντας από τους πρωταγωνιστές της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στις 14 Ιουνίου του 1987. Στις 27 Αυγούστου 2016 μπήκε στο Hall of Fame της FIBA και με αυτόν τον τρόπο έγινε ο δεύτερος Έλληνας που γνώρισε αυτή την τεράστια τιμή μετά από τον Νίκο Γκάλη. Κυρίες και κύριοι, η αράχνη του ελληνικού μπάσκετ, ο κύριος Παναγιώτης Φασούλας. Παρακαλώ για τη βράβευση τον κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο, Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κύριε Δήμαρχε, σεβασμιότατε. Κύριε, θα αποφύγω κι εγώ, θα πω μόνο για το φίλο μου, τον Γιώργο τον Βασιλιάδη, που τυχαίνει. Αγαπητέ φίλε Γιώργο, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν την εφημερίδα Πατρίς και την Πατρίς Σπορ και τον κύριο Βαρουξή για την τιμή που μου κάνει, να με βραβεύει στην
βέβαια μια από τις αρχαιότερες, αν δεν κάνω λάθος, η δεύτερη αρχαιότερη εφημερίδα των Βαλκανίων, που έχει παίξει τόσο σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των Ηλίων και όχι μόνο. Και γίνεται και σε μια περιοχή που, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Βαρουξής, είναι δίπλα στην αρχαία Ολυμπία. Είναι αρχαία Ολυμπία για όλους μας, αποτελεί τόπο έμπνευσης, τόπο από εκεί που ξεκίνησαν όλα για μας. Μην μπερδεύεστε μεταξύ ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι ένας. Απλώς ορισμένοι από εμάς είχαμε την τύχη αυτό που κάναμε ερασιτεχνικά και αυτό που αγαπούσαμε να το κάνουμε και επάγγελμα. Δεν άλλαξε τίποτα. Ούτε από τότε που ξεκινήσαμε σε κάποιες γειτονιές να παίζουμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλι, ό,τι έχει κάνει Στίβο, ό,τι έχει κάνει ο καθένας μας. Εδώ θέλω να πω λοιπόν στους περισσότερους γονείς, γιατί αυτοί είναι που τρέχουν με τα παιδιά τους, για να ανεβούν στα σπορ, για να κάνουν πράγματα στη ζωή τους μέσα από τα σπορ, ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή, πολύ μεγάλη στήριξη και μεγάλη πίστη. Όχι για να γίνουν πρωταθλητές απαραίτητα, γιατί ξέρετε, ο αθλητισμός είναι το πιο αξιοκρατικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Δεν μπορεί να είσαι μέτριος και να υπερισχύσεις σε έναν πολύ καλύτερο σου παίχτη. Μπορεί να γίνει μία φορά, μπορεί να γίνει δύο. Μπορεί να υπάρξει κάποιο μικρό μέσο, κάποια μικρή εύνοια που θα δείξει κάποιος έναν αθλητή, γιατί τον έχει ανεψιό, ξέρω εγώ, αλλά δεν μπορεί να τον πάει μέχρι τέλους. Δεν μπορεί να παίξει κανείς ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε να γίνεται το κούμπο, ούτε να γίνει οτιδήποτε, εάν δεν είναι υπερβολικά μεγάλο ταλέντο και αν δεν έχει δουλέψει πολύ. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στηρίξτε τα παιδιά σας να κάνουν αθλητισμό, να κάνουν αυτό που θέλουν, αυτό που τους αρέσει. Όχι με στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά για να κερδίσουν πράγματα μέσα στον αθλητισμό. Πράγματα αυτά είναι ο τρόπος που λειτουργούμε στην κοινωνία, ο τρόπος που παλεύουν για να κερδίσουν αυτό που πρέπει να κερδίσουν δίκαια. Το δίκαιο συνήθως ασχέτως με την περιραίωσα ατμόσφαιρα και την περιραίωσα λογική, το δίκαιο σχεδόν πάντα υπερισχύει με πολλές φαλιάρες, με πολύ ξύλο, αλλά στο τέλος υπερισχύει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά, γιατί εγώ πλατιάζω περισσότερο από σένα, Γιώργο, χωρίς να το θέλω, που μου δώσατε την ευκαιρία να ξαναβρεθώ στον ομό Ηλίας και στον Πύργο, που είναι μια αγαπημένη περιοχή. Ο πρώην συνάδελφος, ο Γιάννης ο Κουτσούκος, ξέρει, είχαμε εδώ πέρα περιοδίες και ιστορίες άλλων πραγμάτων της πολιτικής ζωής. Είναι πάντα ευχάριστο για μένα να βρίσκομαι στην Ηλία και είναι ακόμα πιο ευχάριστο να τιμώμαι από αυτή την ιστορική εφημερίδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στους συγχαρητήρια στους βραβευόμενους και καλή επιτυχία στους επόμενους βραβευόμενους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βασιλιάδη, κύριε Φασούλα, δεν θέλετε να περιευτολογίζετε, να μιλήσετε, αλλά έχετε πει πολύ σπουδαία πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Συνεχίζουμε με πολύ σπουδαίες προσωπικότητες. Την ιδιαιτέρως τιμητική θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδιδοδρομίας εξελέγει ο επικεφαλής της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, ο Θανάσης Βασιλιάδης, κατά τις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που έγιναν ακριβώς ένα χρόνο πριν, για το νέο Ολυμπιακό κύκλο 2017-2020. Παράλληλα, χάρη στον κύριο Βασιλιάδη, αναβαθμισμένο ρόλο και ακόμα πιο ισχυρή φωνή σε διεθνές επίπεδο, έχει από τον περασμένο Δεκέμβρη η Ελληνική Γυμναστική, έπειτα από τη θριαμβευτική εκλογή του στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Γυμναστικής. Παρακαλείται για τη βράβευση ο κύριος Δημήτρης Μπαξεβανάκης, υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί το βάρος που κουβαλάμε όλοι εμείς οι εργάτες του αθλητισμού είναι πολύ βαρύ, αλλά να είστε σίγουροι κάτω από τέτοιες συνθήκες και μετά όταν βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο χώρο και βραβεύουν εμάς, εμείς πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως σε αυτούς που μας κρατάνε ψηλά. Και αυτά είναι τα παιδιά όσον αφορά και τα αθλήματα της γυμναστικής ή οποιοδήποτε κομμάτι του αθλητισμού. Και γιατί αυτοί είναι οι πραγματικοί νικητές σε αυτό το κομμάτι, εμείς απρούστατα προσπαθούμε σαν πάρα πολύ καλοί δάσκαλοι να συντονίσουμε όλη αυτή την προσπάθεια για να έχουμε όλα αυτά τα πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Και αυτοί με τη δική τους προσπάθεια μας κρατάνε εκεί που είμαστε. Όσον αφορά το κομμάτι της Ευρώπης, νομίζω ότι είμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια στη γυμναστική,
Όλοι δουλεύουμε για όλους. Εγώ είμαι πρώτος μεταξύ ίσων. Τυχαίνει όμως να έχω πάρα πολύ καλούς βοηθούς και γι' αυτό βρισκόμαστε ψηλά. Για το κομμάτι της λαμπαδρομίας, το μόνο που να πω είναι ότι θα προσπαθήσω να δώσω το καλύτερο μου εαυτό για να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δώσαμε ένα δείγμα του τι μπορούμε να κάνουμε με τους αγώνες του Πιόντσανγκ, αλλά το κομμάτι που αφορά για το Τόκιο, ετοιμάζομαι κάτι πρωτοποριακό. Εδώ είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, θα συνεργαστούν μαζί μας. Να είναι έτοιμοι, γιατί ο δρόμος είναι δύσκολος, αλλά εμείς πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στο επανειδήν. Ο Σωτήρης Τριανταφύλου γεννήθηκε το 1970 και κατάγεται από την Αύπακτο. Έχει εκλεγεί δύο φορές πρόεδρος του ΨΑΤ από το 2012 και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους δημοσιογράφους της χώρας. Έχει εργαστεί στις μεγαλύτερες αθλητικές εφημερίδες, αλλά και στα μεγαλύτερα αθλητικά ραδιόφωνα. Παράλληλα, είναι διδάκτορ φιλοσοφίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και διδάσκει τα τελευταία 4 χρόνια στο τμήμα πληροφορικής και ΜΜΕ του ΤΕΗ Πύργου. Παρακαλείται για τη βράβευση ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ολένης Αθανάσιος. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Όμιλο Βαρουξή και την εφημερίδα Πατρίς για τα όσα απόψε κάμει, γιατί πρέπει, αγαπητοί μου, προσεκτημένοι, επίσημοι και λοιποί άρχοντες του λαού μας, αγαπητοί μου, να βραβεύουμε και να επιβραβεύουμε αυτούς που προοδεύουν για να υπάρχει έτσι μία ευγενή άμυλα, για να υπάρχει έτσι μία προσπάθεια για μία ποιότητα ζωής. Δεν είναι, κάποιοι λένε ότι η βράβευση δημιουργεί διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Ασφαλώς όχι. Η βράβευση είναι όντως μία, θα λέγα, μία εκδήλωση αγάπης, σεβασμού και εκτίμηση που πρέπει να εκφράσουμε και να εκδηλώνουμε σε αυτούς που ανεβαίνουν, που μας προβάλλουν και που μας αντικρίνουν στην περιοχή μας. Να είστε καλά και εύχομαι και στους που σήμερα βραβεύονται να είναι πάντα άξιοι και να αγωνίζονται για κάτι καλύτερο και στους ερχόμενους πάντα άξιοι να άξιοι και να βραβευθούν για την προσπάθειά τους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θεοφιλέστατε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφέρειας των Δήμων. Κύριε Βαρουξή, πρέπει να σας πω ότι εγώ νιώθω οικία εδώ, γιατί τα 3 τελευταία χρόνια, όπως ακούσατε, είμαι διδάσκων στο τμήμα μέσων μαζικής ενημέρωσης, κύριε Υπουργέ, στον Πύργο. Άρα νιώθω οικία. Είναι διπλή η χαρά και η τιμή για μένα. Πρώτον, για μια πόλη στην οποία δουλεύω, εργάζομαι τα 3 τελευταία χρόνια. Δεύτερον, διότι με τιμά η αρχαιότερα ελληνική εφημερίδα, μια πολύ σημαντική εφημερίδα για τον περιφερειακό τύπο στην Ελλάδα, και ξέρετε, ο περιφερειακός τύπος είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην Ελλάδα. Είναι, θα έλεγα, ίσως εξίσου βασικός πυλώνας με τον αθηναϊκό τύπο και τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε, ο τύπος στην Ελλάδα δεν ξεκίνησε από την Αθήνα, ξεκίνησε από την περιφέρεια, ξεκίνησε από την Πελοπόννησο. Για το αθλητικό ρεπορτάζ δε και για τον αθλητικό τύπο, πρέπει να σας πω ότι η περιφέρεια είναι εξίσου σημαντικός πυλώνας. Τα περισσότερα, μάλλον τα μισά μέλη μας είναι στην περιφέρεια, τα μισά μέλη του ΨΑΤ, μισή επαγγελματίες αθλητικοί συντάκτες. Πολλές φορές οι συνάδελφοι δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Είναι πιο δύσκολο το έργο τους από εμάς στην Αθήνα, τους αθλητικούς συντάκτες των Αθηνών. Φανταστείτε να καλύπτουν τοπικά πρωταθλήματα χωρίς δημοσιογραφικά θεωρία, χωρίς τις ανέσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θέλω να συγχαρώ τον εκδότη της πατρίδας, διότι ξέρετε, ο ρόλος του τύπου είναι και αυτός. Είναι βραδιές σαν αυτή, βραδιές που τις συνδέουν με την τοπική κοινωνία, βραδιές οι οποίες φέρνουν πιο κοντά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με την τοπική κοινωνία και με τον κόσμο, ενέργειες και εκδηλώσεις οι οποίες δείχνουν τον κοινωνικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει ο τύπος, το κοινωνικό αγαθό της ενημέρωσης,
Θέλω να σας συγχαρώ, να σας ευχηθώ καλή πορεία, να συνεχίσετε πολλά ακόμη χρόνια και είμαστε βεβαίως στο πλευρό σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Η Λεάνα Κλοκόνη έχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικού αθλητισμού και Ολυμπιακής παιδείας. Έχει καταγωγή από την Ηλία και είναι ο άνθρωπος που συνέβαλε ενεργά τα τελευταία χρόνια στη διάδοση της Ολυμπιακής παιδείας στην Επικράτεια, αναλαμβάνοντας από το 2009 τη Γενική Διεύθυνση της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας. Εμπνεύστηκε και δημιούργησε το αναγνωρισμένο σήμερα από όλους λογότυπο της Ακαδημίας και δημιούργησε μια πετυχημένη μασκότ, τον Ακάδημο. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πανελλήνια εκπαιδευτικά προγράμματα και αθλητικές ημερίδες, ενώ το 2016 ενημέρωσε τις τοπικές αρχές και εφαρμόστηκε ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ολυμπιακής ημέρας στην Αρχαία Ολυμπία, που έγινε θεσμός. Στις 9 Φεβρουαρίου του 2018 βραβεύτηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Be Active για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της Ολυμπιακής Παιδείας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Το Δήμαρχο Πύργου, κύριο Γαβρίλη Λιατσή. Ωραία βραδιά, καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν μπορώ να μιλήσω μπροστά σε ενηλίκους. Έχω συνηθίσει μέχρι τώρα τόσα χρόνια να μιλώ μπροστά σε παιδιά και να διδάσκω. Έχει ιδιαίτερη αξία αυτό το βραβείο για μένα απόψε. Όχι γιατί είναι ένα βραβείο, αλλά γιατί προέρχεται από τον τόπο μου, από την Ηλία μας. Από αυτό το σπουδαίο νομό με την βαριά Ολυμπιακή κληρονομιά, που έχει την τύχη να υπάρχουν η πόλης, η αρχαία Ήλιδα, η διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαία Ελλάδα και η αρχαία Ολυμπία, η εκτελεστική πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο του Δημοσιογραφικού Οργανισμού, τον Λεωνίδα Βαρουξή, ευχαριστώ πολύ Λεωνίδα μου, τον Κώστα Βαρουξή, τον οικονομικό διευθυντή και πρόεδρο της ΟΡΤ. Για μένα αυτά τα δύο αδέρφια είναι οικογένεια, γιατί έχουν συνεργαστεί με τον αείμνηστο πατέρα μου πάρα πολλά χρόνια. Ευχαριστώ επίσης την ομάδα της Multi Production, τον Λευτέρη Βαρουξή, τη γυναίκα του, τη Σύση, τον Σάκη Βαρουξή που είναι στο site. Είναι παιδιά, η καινούργια γενιά που κάνει φανταστική δουλειά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την βράβευση απόψε. Μακάρι να συνεχίσετε, είναι πολύ ωραίος αυτός ο θεσμός. Θερμά ευχαριστώ σε αυτό το διπορικό της Ολυμπιακής Παιδείας στη δημοσιογράφο της Πατρίς, την Άση Σπυροπούλου. Μαζί γυρίσαμε κάθε σχολείο της Ηλίας, προσπαθήσαμε, έχουν μείνει αρκετά. Η νέα διοίκηση της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας ελπίζω να συνεχίσει αυτό το σπουδαίο έργο που εφαρμόσαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Ευχαριστώ επίσης τους αρχισυντάκτες της πατρίδας, τον Χρήστο τον Πλευριά, τον Γιάννη τον Αργυρόπουλο. Ναι, τους αξίζει. Ένα μεγάλο χειροκρότημα που έδωσαν το χώρο. Το χώρο στην εφημερίδα που άξιζε στην Ολυμπιακή Παιδεία. Ευχαριστώ πολύ τη γλυκιά μου Σοφία Βαρουξή, που στις επιλογές της Κυριακής δεν ξεχνούσε ποτέ να αναφερθεί στον Ολυμπισμό. Ξέρετε, τελειώνοντας θα ήθελα να πω, δεν γνωρίζω αν είμαι άσος στη βραδιά των άσων. Υπάρχουν πολύ πιο σπουδαία ονόματα στον αθλητισμό και στον Ολυμπισμό σε αυτή τη χώρα. Εγώ είμαι απλά ένας εκπαιδευτικός εξειδικευμένος στην Ολυμπιακή Παιδεία. Έχω όμως να πω, με αφορμή την προχθεσινή συνάντηση με το σπουδαίο υφυπουργό αθλητισμού που έχουμε, έναν αυτόν τον νέο άνθρωπο, τον κύριο Βασιλιάδη, και στηρίζει την Ολυμπιακή Παιδεία, έχω να πω ότι η Ολυμπιακή Παιδεία είναι ο άσος
στο μανίκι της Ελλάδας μας. Και εμείς ως εκπαιδευτικοί πιστεύω ότι μόνο μέσα από την Ολυμπιακή Παιδεία μπορούμε να παραδώσουμε στην κοινωνία τον ενήλικα ενάρετο πολίτη που αυτή τη στιγμή αναζητά ολόκληρη η ανθρωπότητα. Ευχαριστώ τέλος τον σύζυγό μου, τον γιατρό Στέλιο Τριάντο, που ξέρει την ίωσή μου, την πάθησή μου με την Ολυμπιακή Παιδεία και που μου προσφέρει αμέριστα ως γιατριά την υποστήριξή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Ελεάνα, ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με τις βραβεύσεις και πάμε στον 26χρονο Διονύση Αγγελόπουλο, ο οποίος από το 2008 είναι αθλητής της Εθνικής Ομάδας Σκοπηλασίας με πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό του την τελευταία πενταετία. Την περασμένη χρονιά αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στο διπλό σκίφ ανδρών. Το 2016 κατέκτησε σειρά μεταλλίων στη διεθνή ρεγκάτα στο Πάολο Νταλόλιο της Ιταλίας, ενώ έχει πάρει μέρος σε δύο Ολυμπιάδες, στο Λονδίνο το 2012 και στο Ρίο της Βραζιλίας το 2016, όπου κατέκτησε την 8η θέση. Φυσικά έχει πάρει μέρος και σε πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Να τον υποδεχθούμε και παρακαλούμε για τη βράβευση τον δικό μας Λευτέρη Βαρουξή, διευθυντή της Multi Production. Ο Γιάννης Δημητρακόπουλος είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές της ΕΑΟΜΑ ΜΕΑ, με αμέτρητες διακρίσεις και πολλά μετάλλια σε πανελλήνια και όχι μόνο πρωταθλήματα. Τη χρονιά που μας πέρασε πήρε 2 χρυσά μετάλλια σε σφαιροβολία και ακοντισμό, χάλκινο μετάλλιο στα 1000 μέτρα ατομική χρονομέτρηση ποδηλασίας πίστας και 4η θέση στην ατομική χρονομέτρηση στην ποδηλασία δρόμου. Έχει λάβει μέρος σε τουρνουά της Παγκόσμιας Παραολυμπιακής Ομοσπονδίας στο εξωτερικό, σε πρωταθλήματα αρτιμελών, βετεράνων και αμαία, ενώ στη συνολική του καριέρα έχει πάρει και 22 μετάλλια, εκ των οποίων 11 χρυσά στο πινκ πονγκ. Παρακαλείται για τη βράβευση ο βουλευτής Ηλίας του ΣΥΡΙΖΑ, με συγχωρείτε, κύριος Μπαλαούρας Μάκης. Ο Πολυχρόνης Χρονόπουλος κατάγεται από το Γούμερο του Δήμου Πύργου και είναι 3 φορές παραολυμπιονίκης με σημαντική και πολύχρονη καριέρα. Έχει λάβει μέρος σε 3 παραολυμπιακούς αγώνες της Ατλάντα, της Αθήνας και του Σίδνεϊ, σε 6 παγκόσμια πρωταθλήματα και 7 πανευρωπαϊκά. Από το 1992 μέχρι και σήμερα σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις στα αγωνίσματα της κολύμβησης, της σφαιροβολίας και της δισκοβολίας, έχοντας πάμπολες σε χώρες και διεθνείς διακρίσεις. Την περασμένη χρονιά τίμησε με την παρουσία του τον Μαραθώνιο Ολυμπίας, ενώ συχνά πυκνά επισκέπτεται την Ηλία για να μιλήσει με μαθητές και εκπαιδευτικούς των ειδικών σχολείων του νομού μας. Παρακαλώ για τη βράβευση τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, κ. Γιώργο Γεωργιόπουλο. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την απόψινή βραδιά στην εφημερίδα, την πατρίδα, όπως λέμε εμείς εδώ, στην Ηλία. Συγχαρητήρια στην οικογένεια Βαρουξή, σε όλους για αυτό, για αυτή την υπέροχη βραδιά, για τους αθλητές. Οι αθλητές θέλουν αυτό το βάθρο, το χειροκρότημα. Αλλιώς δεν θα πηγαίναν να νικούσαν. Είμαι από την Ηλία, αγαπώ τον τόπο μου, χαίρομαι που είμαι ο πρώτος παραολυμπιονίκης. Δεν χαίρομαι καθόλου που δεν υπάρχει ένας Ολυμπιονίκης. Πρέπει να βγάλουμε έναν Ολυμπιονίκη. Και απόψε αυτή η βραδιά είναι ένα έναυσμα, είναι ένα μεγάλο βήμα για να βγει ένας καινούριος, να βγει ένας Ολυμπιονίκης, να βγάλει η Ηλία μας έναν Ολυμπιονίκη. Να μην λέμε είχαμε πολιτισμό,
Να μην λέγαμε είχαμε αγώνες, είχαμε Ολυμπιονίκες. Να πούμε έχουμε Ολυμπιονίκη. Και να βγάλουμε έναν καινούριο, έναν Ολυμπιονίκη και να καμαρώνουμε. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, να βγάλουμε έναν καινούριο Ολυμπιονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη βράβευση να μου επιτραπεί να ζητήσω ένα ακόμη πιο δυνατό χειροκρότημα. Θα βραβεύσουμε τον Διονύση Τάταρη, φυσικά τον μπασκετμπολίστα των Τρικάλων, ο οποίος χειρουργήθηκε χθες και σήμερα είναι εδώ μαζί μας. Να του ευχηθούμε περαστικά, σιδερένιος Διονύση. Μας τιμά ιδιαιτέρως και ακόμα περισσότερο η παρουσία σου εδώ. Ο Διονύσης λοιπόν ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον Απόλλωνα Πατρών, κάνοντας στη συνέχεια το άλμα για τον Άρη. Αγωνίστηκε ως δανεικός από τους Θεσσαλονικείς τους μαχητές Πεύχων και φέτος φυσικά αγωνίζεται με τη φανέλα των Τρικάλων. Είναι μέλος, ήταν μέλος όλων των, των μικρών εθνικών ομάδων και πέρσι το καλοκαίρι κατέκτησε μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της Εθνικής κάτω των 20 το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Κρήτη. Να τον υποδεχθούμε και παρακαλούμε για την βράβευση τον κύριο Γιάννη Κουτσούκο, βουλευτή Ηλίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι σε όλο το παιχνίδι. Εντάξει, ήμασταν πολύ δουλεμένοι. Ακολουθήσαμε όλους τους κανόνες και όλα αυτά που μας είχε πει ο προπονητής μας. Και δώσαμε το 100% και πήραμε αυτό το αποτέλεσμα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το βραβείο. Είναι τιμή μου. Θέλω να δώσω ένα συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της Ηλίας και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Πατρί Σπορ. Είναι τιμή μου και καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Ιδρύθηκε το 1982 και το 2014 κατάφερε να ανέβει στην Α1 Εθνική, παίζοντας παράλληλα στο τέλος της χρονιάς στα play-off με τον μετέπειτα πρωταθλητή Ολυμπιακό. Φέτος διανύει την τέταρτη σερή χρονιά στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ και όλοι ευχόμαστε να μείνει για πολύ καιρό σε αυτά, ενώ στις δύο από τις τέσσερις παρουσίες του στην Basket League έχει κερδίσει το βραβείο ήθους από τον ΕΣΑΚΕ. Πρωτομάστορας και του φετινού Κορύβου, ο Ντίνος Καλαμπάκος, ο οποίος μετά από πορεία στους πάγκους του Κιζικού, του Ερμή Περάματος της Καλυθέας, του Παπάγου και του Παγκρατίου, ανέλαβε το 2016 την ηλιακή ομάδα. Παρακαλώ να δούμε το βίντεο. Και παράλληλα... Έχουμε μαζί και τον Κορυβάρα. Παρακαλείται ο πρόεδρος της ΚΑΕ, κύριος Χρήστος Λαγός, να προσέλθει για το βραβείο, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ναυτιλίας, κύριος Καλαματιανός Διονύσιος, για την απονομή. Καλησπέρα. Φέτος ήρθαμε με τη μασκότ μας, έχουμε καλή παρέα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το δημοσιογραφικό όμιλο Βαρουξή που για άλλη μια χρονιά μας βραβεύει. Επίσης να τον ευχαριστήσω γιατί μια άλλη, ακόμα μια χρονιά είναι χορηγός επικοινωνίας μας. Τον κύριο Βασιλιάδη ιδιαίτερα
για την αγάπη και τη φροντίδα που δείχνει στο άθλημα που υπηρετούμε στο μπάσκετ και εύχομαι σε όλους ό,τι καλύτερο η νέα χρονιά να φέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Η Πατρίς Σπορ δεν περιορίζεται στα στενά όρια του νομού Ηλίας, γι' αυτό και δεν μπορεί να μην εξάρει την προσπάθεια που γίνεται σε μια ιστορική ομάδα λίγα χιλιόμετρα μακριά από εμάς, όπως είναι η Παναχαϊκή. Το 2016, η πατρινή ομάδα λόγω του υποβασμού της στη γάμερα στεχνή κατηγορία περνά στην αφάνεια και 15 επιχειρηματίες της πόλης δημιουργούν την Παναχαϊκή Συμμαχία με σκοπό να αναλάβουν τα ηνία και ξεκινούν προσπάθειες για την εκαθάριση των χρεών. Η ομάδα την ίδια χρονιά στέφεται πρωταθλήτρια και επιστρέφει στη Football League και πρωταγωνιστεί φέτος με στόχο την άνοδο. Ένα από τα ιδρυτικά της μέλη και ιδιοκτήτης της Λουξ, κύριος Πλάτωνος Μαρλαφέκας, δεν θα μπορέσει να βρίσκεται εδώ λόγω μιας ξαφνικής αδιαθεσίας. Παρακαλώ τον πρόεδρο του ΕΒΕ Ηλίας, κύριο Χρήστο Νικολούτσο, να προσέλθει για να πάρει το βραβείο και τον δήμαρχο Ήλιδας, κύριο Χρήστο Χρυστοδουλόπουλο, για την απονομή. Τον Τάσο Παπαχρήστου, ο οποίος υπήρξε αθλητής στίβου και συγκεκριμένα της πυροβολίας στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ενώ ως δημοσιογράφος από το 1982 έχει εργαστεί σε Έθνος, Φίλαθλο και Γκολ. Έχει καλύψει όλους τους θερινούς Ολυμπιακούς αγώνες από το 1982 μέχρι σήμερα, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στίβου και άρσης βαρών, μεσογειακούς αγώνες. Το 1999 βραβεύτηκε ως υπεύθυνος τύπου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών της Αθήνας με το κύπελο AIPS, ως η καλύτερη διοργάνωση υπηρεσιών τύπου στον κόσμο. Επίσης είναι αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής AIPS του Αθλήματος της Άρσης Βαρών και υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Παρακαλείται για τη βράβευση ο κύριος Θήμιος Κοντζάς, δήμαρχος της Αρχαίας Ολυμπίας. Κατόρθωμα που επιβεβαιώνει ότι οι επιτυχίες και οι δυνατότητες της ελληνικής γυμναστικής δεν γνωρίζουν όρια, έκανε πραγματικότητα η ομάδα γυμναστικής για όλους της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων τον Ιούλιο του 2017, θριαμβεύοντας το παγκόσμιο πρωτάθλημα World Gym for Life Challenge στο Vestfold της Νορβηγίας, κατακτώντας το βαρύτιμο τρόπαιο Bruno Grandi, δηλαδή τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Προπονήτρια και ιδρύτρια της Ολυμπιάδας, η κυρία Ολυμπία Δραγούνη, την οποία παρακαλώ να προσέλθει για τη βράβευση, καθώς και τα μέλη της ομάδας. Επίσης, για την απονομή, ο εκπρόσωπος Δήμου Ζαχάρος, κύριος Πανταζής Χρονόπουλος. From Greece, Olympia Thrakomakedon. Καλό και έρχονται Ελλάδα, Olympia Thrakomakedon. Congratulations, Greece. Congratulations, Greece.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι μεγάλη μας τιμή που μας βραβεύει ο πύργος Ηλίας, η Ηλία, με την οποία δεν έχουμε καμία σχέση, όμως θελήσαμε να έχουμε και αποκτήσαμε. Τα καλοκαίρια μας ανήκουν πλέον στην Ηλία τα τελευταία 10 χρόνια, αφού κάνουμε αθλητικό καμπ στα Λεχενά Ηλίας. Καθώς είδατε, αυτή είναι μια πολύ μικρή ομάδα που εκπροσωπεί την μεγαλύτερη, που ήταν 62 αθλήτριες που κερδίσαμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Νορβηγία. Η επιτυχία λοιπόν είναι η ομάδα και σας συγχαίρω εδώ γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει είστε μια πολύ σπουδαία ομάδα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Άγγελος Χαντί γεννήθηκε στον πύργο και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Σλοβακία πριν συνεχίσει στην Ολλανδία. Επέστρεψε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2010 για τον Ολυμπιακό Χερσονήσου και στη συνέχεια έπαιξε σε Εργοτέλη και Ηρακλή. Τον Ιανουάριο του 2016 γύρισε στην Κρήτη για λογαριασμό του Όφη, ενώ πλέον αγωνίζεται στον Άρη. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Εθνική Ιορδανίας, χώρα από την οποία κατάγεται ο πατέρας του, τον κάλεσε να ενταχθεί σε αυτήν και πριν λίγες μέρες, ο Άγγελος σκόραρε το πρώτο του τέρμα στον νικηφόρο φιλικό της ομάδας του κόντρα στη Δανία. Παρακαλώ, επειδή ο Άγγελος έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις με τον Άρη, τη μητέρα του για να παραλάβει το βραβείο και για την απονομή, τον κύριο Κώστα Νικολούτσο, πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηλίας. Καλησπέρα σας. Δυστυχώς λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν θα μπορέσω να βρίσκομαι και ανάμεσα σαν και πολύ θα το ήθελα. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται ένας πολύ δικός μου άνθρωπος που με εκπροσωπεί και λατρεύω, είναι η μητέρα μου. Χαιρετίζω αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία της εφημερίδας Πατρίς Σπορ και του κυρίου Βαρουξή για τη Βραδιά των Άσων, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και για την πόλη μας και για τον ομό μας γενικότερα. Γιατί όλοι αυτοί που βραβεύονται σήμερα και αυτοί που δεν βραβεύονται είναι πρωταγωνιστές και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Το να βραβεύεσαι για κάτι σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό και επιβραβεύονται οι κόποι σου και η προσπάθειά σου, αλλά το να σε βραβεύει ο τόπος σου, ο τόπος που μεγάλωσες, άνθρωποι που σε έχουν δει να κάνεις τα πρώτα σου βήματα όταν ήσουν μικρός, είναι κάτι το πανέμορφο, κάτι το μοναδικό για μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για όλα αυτά τα χρόνια που με στηρίζετε. Να σας έχει ο Θεός καλά. Θέλω να έχετε μια όμορφη βραδιά και μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ όλους. Ο Μάριος Κάρδαρης είναι μέλος της Greek Alpine Team. Έχει πάρει μέρος αλλά και ηγηθεί σε 7 αποστολές στο εξωτερικό, έχοντας φτάσει σε υψόμετρο 7.000 μέτρων. Μεταξύ άλλων πολλών βραβεύσεων, έχει βραβευτεί από το Χαμόγελο του Παιδιού, έχει λάβει 2 προσωπικές ευχαριστήριες επιστολές από τη Μαριάννα Βαρδινογιάννη, τιμητική διάκριση από το Make a Wish Ελλάδος, του οποίου είναι πρεσβευτής. Στις αποστολές του, που κατά κύριο λόγο έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα, έχει συνεργαστεί με διάφορα ιδρύματα και το μότο του είναι πως το μέλλον ανήκει σε αυτούς που πιστεύουν στην ομορφιά των ονείρων τους. Παρακαλείται ο Μάριος Κάρδαρης να έρθει για τη βράβευση. Και ο συντονιστής επιχειρήσεων περιφερειακών πυροσβεστικών διοικήσεων Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιωνίων Νήσων, κύριος Κυριακόπουλος Κώστας. I'm just a product of the system, a catastrophe, and yet a masterpiece, and yet I'm half diseased. And when I...
Σήμερα δεν βραβεύεται ένα πρόσωπο, αλλά μια ολόκληρη ομάδα και άνθρωποι που με έχουν στηρίξει, με έχουν βοηθήσει να φτάσω σήμερα εδώ. Δεν θέλω να σας πω τα συναισθήματα που νιώθει κάποιος να φτάνει στην κορυφή των όνειρων του και πώς βλέπει τον κόσμο από ψηλά. Θα ήθελα για αρχή να ευχαριστήσω τους ανθρώπους, τους πατεράδες αυτής της τελευταίας μας αποστολής στις Ιταλικές Άλπες, τον κύριο Κώστα Παρά με τις ηλεκτρικές συσκευές, τον κύριο Χρήστο Μπεβούδα με τα ΑΒ Βασιλόπουλο Σαμαλιάδας και τον πατέρα μου, μέσα εισαγωγικά, ο οποίος με έχει βοηθήσει από την πρώτη στιγμή, τον κύριο Τρίφωνα Βασιλόπουλο με τα χαρτικά. Χωρίς αυτούς και χωρίς την αγάπη του κόσμου δεν θα είχαμε φτάσει εδώ πέρα και προσωπικά εγώ. Απλά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι στα γρήγορα. Θα ήθελα να σας πω ότι σε αυτή την γκρίζα εποχή που περνάμε, έχουμε μάθει άνθρωποι να έχουμε χάσει την αγάπη μας. Μας ενδιαφέρει κυρίως το τι φωτογραφίες θα βγάλουμε να ποστάρουμε στο Instagram και στο Facebook, πώς θα κοροϊδεύει ένας τον άλλον, πώς θα παίρνουμε κυρίως υλικά αγαθιά, πολυτέλειες, πού θα πίνουν τα ποτά μας και έχουμε ξεχάσει τι πάνε να επιλέξει αγαπώ απέναντι στον σύντροφό μας, απέναντι στην οικογένειά μας, απέναντι στους φίλους μας, κυρίως απέναντι στον εαυτό μας. Λίγες μέρες πριν πετάξω τις Ιταλικές Άλπες, μου πάνε μια ιστορία στην οποία συνειδητοποίησα ότι όντως υπάρχει ελπίδα στη σημερινή εποχή και εμείς σαν Έλληνες μας αντιπροσωπεύει το σθένος και η ψυχική μας δύναμη. Μου ειδικηθήκανε σε ένα νοσοκομείο που είχα πάει που βοηθάει παιδιά με καρκίνο, μια ιστορία από ένα κοριτσάκι και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας για να σας βάλω λίγο ένα από τον προβληματισμό. Ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο αντιμετώπισε τον καρκίνο σε προηγμένο στάδιο και έκανε χημειοθεραπείες και είχε ένα όνειρο. Το όνειρό δεν ήταν να γίνει ούτε πριγκίπισσα, ούτε αστροναύτης, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είχε ένα όνειρο. Ήθελε να πάει στο σχολείο. Και επειδή ήταν πολύ προχωρημένο το στάδιο του καρκίνου της, οι γιατροί δεν την αφήνανε. Και απλά τη ζητήσανε μαζί με τους γονείς, σε συνεννόηση όλοι μαζί, αν καταφέρουν και σταθεροποιηθεί η κατάστασή της, να πάει στο σχολείο. Τελικά κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάστασή της και πλέον θα ζούσε το όνειρό της, θα πήγαινε στο σχολείο. Και έτσι λοιπόν πήγε. Κατάφερε να πάει στο σχολείο και ζούσε το όνειρό της. Κρατήστε τη λέξη όνειρο. Στο σχολείο έγινε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τα παιδιά την εντάξανε μέσα στην κοινωνία τους. Παίζαν όλα μαζί, τρώγαν όλα μαζί. Όμως εδώ υπάρχει ένα μεγάλο όμως. Τους είχε πει ψέματα. Τους είχε πει ότι ήταν αγοράκι, επειδή δεν είχε μαλλιά. Όταν λοιπόν αποφάσισε να τους πει την αλήθεια, έγινε κάτι απίστευτο. Όλα τα παιδιά την κάνανε πέρα. Δεν βρέθηκε ένας γονιός, δεν βρέθηκε ένας δάσκαλος να πει σε αυτά τα παιδιά που φοβόταν μην πάθουν και αυτά καρκίνο, ότι ο καρκίνος δεν ήταν κάτι κολλητικό. Και ότι έπρεπε να αγκαλιάσουν αυτό το παιδί ακόμα περισσότερο, αντί να το κάνουν πέρα. Η Μαρίνα λοιπόν έσβησε το όνειρό της. Έσβησε η επιθυμία της στο σχολείο και τη στερήσαμε πρώτα εγώ και μετά όλοι οι υπόλοιποι το όνειρό της να μάθει γράμματα. Και η Μαρίνα αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ μαζί μας. Είναι στη γειτονιά των Αγγέλων. Για αυτό το παιδί και για κάθε παιδί το οποίο χάνεται καθημερινά άδικα, αξίζει κάθε ανάβασή μας και κάθε ρίσκο μας και αφιερώνω σε αυτά τα παιδιά ό,τι έχω καταφέρει τόσο προσωπικά και σαν ομάδα και ό,τι θα καταφέρουμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω μια ιστορία, για να ελαφρύνω λίγο και το κλίμα τώρα λοιπόν, γιατί συγκινηθήκαμε με αυτά τα πολύ ωραία λόγια. Λοιπόν, ακούμε λοιπόν ιστορίες παιδιών, μαθητών στην προκειμένη περίπτωση, που δίνουν πανελλήνιες, που βγάζουν 19.000 μόρια, 19.500 και σου λένε εγώ είχα πρόγραμμα και τον αθλητισμό μου έκανα και τη βόλτα μου έβγαινα το Σάββατο και τους φίλους μου έβλεπα και τα πάντα, μια χαρά. Σου λέει τι κάνω λάθος εγώ. Την απάντηση δεν θα σας τη δώσω εγώ, θα σας τη δώσει ο Δημήτρης Βόσος, ο οποίος πλέον είναι φοιτητής νομικής, έβγαλε 19.485 μόρια, ήταν ο πρώτος στην Ηλία φυσικά. Είναι τερματοφύλακας, ήταν τερματοφύλακας των Ηλιακών Λεχενών, όπου έκανε και εξαιρετική πορεία και νομίζω είναι ο άνθρωπος που μας δείχνει ότι αν έχεις πρόγραμμα, τα μπορείς όλα. Τον παρακαλούμε να έρθει για την βράβευση και τον κύριο Ναμπίλ Μωράν, τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλλίνης, για την απονομή. Σημείο αυτό θέλω να πω
πως ήρθε η ώρα για το πρώτο από τα δύο σημερινά βραβεία που θα πάνε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Ο Πάρης Κατσούφης από τα Λεχενά στις 27 Νοεμβρίου 2017 έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα που είχε κάνει για τη βράβευση ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας, κ. Σωτήρης Παπασωτηρίου. Σήμερα δεν μετανιώνω για όσα έκανα. Και αν με ρωτήσεις τι θα ήθελες να έκανες αν ξαναγεννιώσουν, δεν ήθελα να αλλάξω τίποτα. Ακριβώς τα ίδια πράγματα θα έκανα. Βράβευση αφορά έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ μπάλα. Είναι ο Άγγελος Αναστασόπουλος, ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΕΠΣ Ηλίας αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφού έχει διατελέσει πρόεδρος της Ηλιακής Ένωσης Ποδοσφαίρου για πάνω από 25 χρόνια. Τιμήθηκε ακόμη με την συμμετοχή του ως αντιπρόεδρος Επιτροπής Κυπέλου της ΕΠΟ. Να σας ενημερώσουμε ότι τελείωσαν οι ειδικές βραβεύσεις, να περάσουμε στις γενικές. Ο Δημήτρης Μακρύδης είναι μόλις 10 ετών και όμως τις επιτυχίες του στο σκάκι θα τις ζήλευαν ακόμα και ενήλικες σκακιστές. Ο Βενιαμίν των φετινών μας βραβεύσεων, το καλοκαίρι που μας πέρασε, στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στην κατηγορία του κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Κυπέλλου που διεξήχθη στο Ρίο. Η πρωτιά του αυτή του έδωσε το εισιτήριο για τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες της Ρουμανίας, όπου μπήκε ως το νούμερο 110 στην αξιολόγηση και κάνοντας άλμα 100 θέσεων μπήκε στην καλύτερη δεκάδα. Παρακαλείται να έρθει για τη βράβευση, καθώς και ο πρόεδρος συντονιστής Ανέλληνο μου Ηλίας, κ. Τάκης Τσιλιμίγκρας. Λίγο. Πώς είναι να βραβεύεσαι σε ηλικία 10 ετών μπροστά σε τόσο κόσμο? Είναι πολύ ωραίο. Ένα χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πολύ. Λίγα λόγια και καλά. Τη χρονιά που μας πέρασε, ο Γιάννης Μπαντούνας στέφθηκε δεύτερος πρωταθλητής οδηγός του 53ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ελλάδος στη Γενική Κατάταξη και πρώτος στην κλάση C2 σε μία μάχη που κρίθηκε στον τελευταίο αγώνα, σημειώνοντας παράλληλα την κορυφαία διάκριση στην ιστορία Τσαολάπ. Συνάμα, πέτυχε μία μεγάλη νίκη στο Ολυμπιακό Ράλι με μεγάλο συναγωνισμό από πολύ καλούς συναθλητές, ενώ είχε και εξαιρετική παρουσία στο Ράλι Ακρόπολης. Παρακαλώ για τη βράβευση τον κύριο Χρήστο Γαβρά, πρόεδρο της ΝΟΔΕ Ηλίας.
Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον οργανισμό Βαρουξή για το μεγάλο ενδιαφέρον που δίνει για το άθλημα του αυτοκινήτου. Ένα άθλημα πλέον που τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ένα άθλημα που πρέπει όλοι να βοηθήσουμε και να οθήσουμε τους νέους σε αυτό, ώστε να αποκτήσουν οδηγική παιδεία, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, που όλοι ξέρουμε ότι είναι από τις πρώτες αιτίες θανάτου στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανεβάζουμε ταχύτητα και πάμε στον Παναγιώτη Πανούτσο και τον συνοδηγό του, τον Φώτη Αλεξανδρόπουλο. Ο Παναγιώτης Πανούτσος αναδείχθηκε πρώτος οδηγός στην κατηγορία F2 και στην κλάση C6 του κυπέλου Χώματος Ελλάδος και έδειξε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία σε μια επιτυχία με τον συνοδηγό του, τον Φώτη Αλεξανδρόπουλο, ο οποίος ήταν τρίτος συνοδηγός στην κατηγορία F2 και πρώτος στην κλάση C6 του κυπέλου Χώματος Ελλάδος. Παρακαλούμε να έρθουν και οι δύο για την βράβευση και για την απονομή ο πρώτος αντιπρόεδρος επιμελητηρίου Ηλίας Κώστας Λεβέντης και ο δεύτερος αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Κώστας Παρασκευόπουλος. Τελευταία χρόνια ο ηλιακός στίβος και από τους πιο ταλαντούχους αθλητές της νέας γενιάς. Παρά τον νεαρό της ηλικίας του, μετρά ήδη πάρα πολλές και σημαντικές επιτυχίες και διακρίσεις στο βιογραφικό του. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι μόνο το 2017 είχε αναδειχθεί πρώτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Ανδρών στο αγώνισμα του Επτάθλου, πρώτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών στο Δέκαθλο, πρώτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών στο Δέκαθλο. Είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, καθώς και χαρακτηρισμένος επίλεκτος αθλητής της Ομοσπονδίας, συμμετείχε σε World Challenge της ΙΑΦ στη Φλωρεντία, ενώ βγήκε τρίτος στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο με νέο ατομικό ρεκόρ 7.473 βαθμούς στην Ισπανία. Έχει υπάρξει τρεις φορές λαμπαδιδρόμος για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2012, για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2014 και για τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, ενώ πριν περίπου 20 μέρες κατετάγει εκ νέου πρώτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Ανδρών στο αγώνισμα του Επτάθλου. Παρακαλείται για τη βράβευση ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Αχαΐας, Ιάσον Φωτήλας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε. Νομίζω πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση από έναν αθλητή, από το να τον εκτιμούν οι άνθρωποι του, ο τόπος του ενώπιον των συμπολιτών του, των συναθλητών του, αλλά πιο πολύ των γονιών του. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι 17 ετών, μαθήτρια Δευτέρας Λυκείου Πύργου, πανελληνιονίκης γυναικών στο πέντάθλο γυναικών πριν λίγες μέρες, χρυσή πανελληνιονίκης κορασίδων, χρυσή πανελληνιονίκης λυκείων, χρυσή νικήτρια στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου, χρυσή πανελληνιονίκης παγκορασίδων το 2016 με πανελλήνιο ρεκόρ στο πέντάθλο και χάλκινη πανελληνιονίκης στις κορασίδες το 2016 στο έπταθλο. Φέτος θα συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων στο Γιώργο της Ουγγαρίας, στοχεύοντας σε μία θέση στην Εξάδα. Είναι η Μαργαρίτα Τσουκαλά και παρακαλώ τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Πύρου, κύριο Λεωνίδα Βαρουξή, να προσέλθει για την απονομή του βραβείου. Thank you.
ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εφημερίδα Πατρίδα για την τιμή που με έκανε απόψε και επίσης τους γονείς μου και όλους τους ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει να φτάσω έως τώρα εδώ πέρα που έχω φτάσει. Και επίσης τον προπονητή μου Σάκη Κέσαρη για τη βοήθειά του έως τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Η Ηλία αγαπά πολύ τον Στίβο, αλλά νομίζω ότι και ο Στίβος αγαπά την Ηλία, γιατί έχει βγάλει πολύ μεγάλους αθλητές που μας έχουν χαρίσει σπουδαίες επιτυχίες και συνεχίζουν να μας χαρίζουν επιτυχίες. Συνεχίζουμε λοιπόν με την Κατερίνα Ντούνη, η οποία κατάγεται από την Ξυλοκέρα Ηλίας και είναι φοιτήτρια νομικής Αθηνών. Ασχολείται με τον κλασικό αθλητισμό από 10 ετών και ο Στίβος αποτελεί το ευχάριστο διάλειμμα στην καθημερινότητά της. Πέρσι, μεταξύ άλλων διακρίσεων, κέρδισε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου Γυναικών στο Άλμα εις Ύψος. Παρακαλείται για την βράβευση ο κύριος Ανδρέας Νικολακόπουλος, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ηλίδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εφημερίδα Πατρίδα. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί η επιβράβευση είναι σημαντική για κάθε προσπάθεια και ειδικότερα για τους αθλητές. Πιο προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, που με στηρίζει σε κάθε βήμα και νομίζω κάθε αθλητή, και την προπονήτριά μου, Ιωάννα Σιώμου, που είναι δίπλα μου σε κάθε τι και με παροτρύνει να συνδέω τις σπουδές μου με τον πρωτοαθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ο Αλέξης Αργυρόπουλος είναι χάλκινος Βαλκανιονίκης στην κατηγορία παιδών στην Κωνσταντινούπολη. 18ος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων. Πρωταθλητής Ελλάδος στην κατηγορία παιδών. Πρωταθλητής Ελλάδος στο σχολικό πρόγραμμα Πρωτάθλημα Λυκείων ως μαθητής Δευτέρας Λυκείου. 4ος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. 5ος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων. Αθλητής του Κορίου Βαμαλιάδας, φέτος θα συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων στον Τάμπερε της Φιλανδίας και στοχεύει μια επίδοση κοντά στα 8 μέτρα. Παρακαλείται για τη βράβευση ο Αντιδήμαρχος Πύργου, κύριος Ανδρέας Καρτσιάρης. Ασημένιος Πανελληνιονίκης στα 2.000 μέτρα φυσικά εμπόδια στους Πανελλήνιους Αγώνες Παίδων. Χρυσός νικητής στη Διεθνή Συνάντηση Παίδων Ελλάς-Κύπρος. Τέταρτος στα 2.000 μέτρα στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων Ελλάς-Κύπρος. Έκτος στα 3.000 μέτρα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, κατηγορία μεγαλύτερη της ηλικίας του. Αναφέρομαι στον Αριστοτέλη Γεωργίου και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο Ζακάρος, κυρία Αθηνά Γαλάνη, για τη βράβευση. Ιατρικής στην Πάτρα, εκτός από καλούς αθλητές, η Λία βγάζει και διάνοιες. Είναι η Βασιλική Μαρκοπούλου, η οποία κατάγεται από την Αμαλιάδα. Πρώτος σύλλογος ήταν ο Κόρυβος. Έχει κερδίσει τα πάντα στην καριέρα της, Πανελληνιονίκη στο πένταθλο κλειστού και ανοιχτού στίβου. Στην σκυταλοδρομία 4x400 νέων γυναικών συμμετείχε με την εθνική ομάδα στο ευρωπαϊκό κύπελο σύνδετων στην Πολωνία. Έχει βαλκανικές νίκες στο έπταθλο αλλά και σε μεμονωμένα αθλήματα στην κατηγορία νεανίδων. Παρακαλούμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Κατσιφάρα, να κάνει την απονομή.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την εφημερίδα Πατρίδα. Νιώθω ιδιαίτερη τιμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι κόποι μας τελικά αναγνωρίζονται και όλο αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τον προπονητή μου, την οικογένειά μου και όλους αυτούς που με στήριξαν από τα πρώτα βήματα της προσπάθειάς μου. Ευχαριστώ. Βασιλική, παίζεις και μπάσκετ, να ξέρεις. Παίζεις και μπάσκετ, σε περίπτωση που δεν το ήξερες, δεν το γνώρισες. Σε έχουμε βάλει, παίζεις και μπάσκετ. Ο Επαμεινώνδας Γεωργακόπουλος είναι χρυσός πανελληνιονίκης στο μικρότερο πρωτάθλημα του ΣΕΓΑ, στους Παμπέδες, στο άθλημα του Εξάθλου. Πέρσι συμμετείχε και στο παραπάνω από την ηλικία του πρωτάθλημα και κατέλαβε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων τη 13η θέση στο μήκος. Παρακαλείται για τη βράβευση ο Σμιναγός Θεοδωρόπουλος Αναστάσιος, εκπρόσωπος του διοικητή της 117 Πτέρυγας Μάχης. Παρακαλείται ο διευθυντής της Multi Productions, Λευτέρης Βαρουξής, για την απονομή. Η εξαιρετική δουλειά που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια ο Ανδρέας Γκρουμούσας ως προπονητής του Κόρυβα Μαλλιάδα στο βόλεϊ του έδωσε το διαβατήριο για να ενταχθεί ως μέλος του τεχνικού team της Εθνικής Ελπίδων κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της στην Αμαλιάδα για τους Μεσογειακούς Αγώνες και το Ευρωπαϊκό κάτω των 22 ετών. Παράλληλα, είναι περιφερειακός ομοσπονδιακός προπονητής, ενώ με την ομάδα του Κορύβου ολοκλήρωσε αίτητος και χωρίς να χάσει σετ το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και ετοιμάζεται για τα play-off με στόχο ασφαλώς την άνοδο. Παρακαλώ για τη βράβευση την εκπρόσωπο του διοικητή της ΕΤΙΛ, κυρία Ευγενία Χριστοπούλου. Δεν είναι εδώ ο κύριος Γκρουμούσας. Δεν πειράζει, είναι εδώ τα παιδιά του. Είναι τα παιδιά του εδώ, ούτε αυτά έχουν χάσει σετ. Ας έρθουν να το πάρουν αυτοί για τον ίδιο. Συγχαρητήρια για αυτή την όμορφη εκδήλωση. Είναι τιμή για το τμήμα βόλεϊ του Κορύβου Αμαλιάδας αυτή η βράβευση απόψε. Καθημερινά δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να φτάσουμε την ηλία όσο γίνεται ψηλότερα. Να είστε όλοι καλά και στους αθλητές υγεία και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε. Αφήνουμε το βόλεϊ και πάμε στο πόλο. Και στον ΕΠΙΟ Ήλιδας. Είναι η πρώτη ομάδα πόλο από την Ηλία που συμμετείχε στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και ήταν και η τελευταία, καθώς εκείνη τη χρονιά ο ΕΠΙΟΣ κατάφερε να ολοκληρώσει τον άθλο και να ανέβει στην Β' Εθνική, επιβεβαιώνοντας πως τα υδάτινα σπόρ έχουν προσφέρει μεγάλες επιτυχίες στον ηλιακό αθλητισμό και θα συνεχίσουν να προσφέρουν. Παρακαλούμε τον πρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Θεόδωρο Σάκο, να έρθει για την βράβευση και για την απονομή ο κύριος Βασίλης Τσαούσης, Γενικός Γραμματέας Επιμελητηρίου Ηλίας. Η Κοντονή αποτελεί τη βετεράνο αθλήτρια του Αρίων Αμαλιάδας και τον Ιούλιο του 2017 έλαβε μέρος για πρώτη φορά σε μεγάλο διεθνή επιτυχία αγώνα ανοιχτής θάλασσας που διοργάνωσε το Ocean Man.
Στις 24 Σεπτεμβρίου συμμετείχε στον Διάβλο Σιστμού Κορίνθου και στις 11 και 12 Νοεμβρίου στο Διεθνή Αγώνα International Swimming Event, έχοντας σε όλα εξαιρετική παρουσία, ενώ πλέον προετοιμάζεται για τους Διεθνείς Αγώνες και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της ΚΟΕ. Παρακαλείται για την βράβευση ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, κύριος Καραμαλίκης Ιωάννης. Η Γαλινίτσα Ρουχά είναι προπονήτρια κολύμβησης και υπεύθυνη στα τμήματα ενηλίκων του ΕΠΙΟΥ. Τη χρονιά που μας πέρασε ολοκλήρωσε με επιτυχία τη σχολή διαιτησίας υδατοσφαίρης στην Πάτρα, βλέποντας πλέον μια νέα καριέρα να ανοίγεται μπροστά της, ενώ το περασμένο καλοκαίρι έλαβε μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Βουκουρέστι. Παρακαλώ για την απονομή του Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας, κ. Χρυπάτσιο Κώστα. Διονύση Ψυχογιό, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 91 κιλών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας που διεξήχθη 4 με 7 Μαΐου στην Άρτα και στη Φιλιππιάδα. Ο 30χρονος αθλητής της Παναχαϊκής έφτασε μεταξύ 16 αθλητών της κατηγορίας του στον τελικό, εκεί όπου πήρε την νίκη κόντρα στον Αλέξανδρο Καντούτσι από την Αθήνα. Μάλιστα, αυτή η πρώτη θέση που πήρε του έδωσε την άνοδο στην κατηγορία Elite της ελληνικής πυγμαχίας. Παρακαλείται για την απονομή ο κ. Αναστάσιος Κοτσόνης, προϊστάμενος πυροσβεστικού κλιμακίου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά την εφημερίδα Πατρίς για την τιμή που μου κάνει με αυτή τη βράβευση. Θέλω να τη συγχαρώ για αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Όλους εσάς που είστε εδώ και τιμάτε με την παρουσία σας όλους τους αθλητές σήμερα. Και τέλος, το μεγαλύτερο ευχαριστώ το χρωστάω στον πατέρα μου που είναι πάντα δίπλα μου και με στηρίζει. Να είστε καλά. Ο Αθλητικός Σύλλογος Καράτε Ολυμπιακή Φλόγα Ελλάς Γουαντουρίου Καράτε ιδρύθηκε το 1995 από τον Κρεμίδα Διαμαντή, τυχιούχο προπονητή Καράτε, Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε, κάτοχο μαύρης ζώνης 4 Ντάν Γουαντουρίου Σοτόκαν. Σήμερα έχει 5 συνολικά σχολές Καράτε στον νομό Ηλίας και συγκεκριμένα σε Πύργο, Αμαλιάδα, Αρχαία Ολυμπία, Ζαχάρο και Πανόπουλο που έχουν στο δυναμικό τους πάνω από 230 αθλητές. Οι σχολές έχουν αναδείξει πρωταθλητές Ελλάδος με συμμετοχή σε πανελλήνιους, πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους αγώνες. Παρακαλείται να προσέλθει ο Διαμαντής Κρεμίδας και για τη βράβευση ο πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, κ. Κώστας Πετρόπουλος. Που είναι πάντα δίπλα μας στην προσπάθεια που κάνουμε να αναγνωρίσουμε το καράτε ως ένα μαχητικό σπορ και να έχουμε διακρίσεις σε πανελλήνια αλλά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Ευχαριστώ πολύ σε όλους. Ο Λευτέρης Ντάβαρης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γουάντο Ρίο Καράτε που πραγματοποιήθηκε 27 και 28 Μαΐου στο Αθλητικό Κέντρο Άνω Λιωσίων.
παίζοντας δύο πολύ σημαντικούς αγώνες, κατάφερε να κερδίσει τον πρώτο με 8-6 και στη συνέχεια τον τελικό με 9-2 και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθλου. Παρακαλώ για την απονομή τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αμαλιάδας, κύριο Σαψάλη Νίκο. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω τον Όμιλο Βαρουξή, τον δάσκαλό μου και τους γονείς μου για μέχρι εδώ που έχω φτάσει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Να πω κι εγώ κάτι. Πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Όμιλος Βαρουξή έτυχε να βραβεύσει εμένα σαν πρώην πρωταθλητή Ελλάδος στο καράτε εφήβων και τρίτο Βαλκανιονίκη. Και σήμερα ευχαριστώ που δίνει τη χαρά να βραβεύσω ένα νέο παιδί που σήμερα έχει αγώνες. Βέβαια δεν τα πήγε πολύ καλά, αλλά το μέλλον είναι μπροστά του. Ευχόμαστε στο μέλλον να μας φέρει μια πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, τελείως αντικειμενικά, οι αθλητές του καράτε μπορούν να μιλούν όσο θέλουν. Καταλαβαίνετε τους λόγους, δεν τους πιέζουμε, δεν τους περιορίζουμε. Και συνεχίζουμε με την Κατερίνα Δημητροπούλου, την 18χρονη πρωταθλήτρια καράτε, η οποία είναι κάτοχος πρώτου ντάν της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας και του Αθλητικού Συλλόγου Αθηναϊκός Ελλάς. Αυτά τα χρόνια έχει κατακτήσει συνολικά 31 μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα και κύπελα και ένα χρυσό και δύο ασημένια σε παγκόσμια και διεθνή τουρνουά. Παρακαλείται για την απονομή ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Ηλίας, ο κύριος Νίκος Καριώτης. Ευχαριστώ πολύ τον Όμιλο Βαρουξή για ακόμα μία φορά. Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές του συλλόγου μου, καθώς και τους προπονητές της Εθνικής Ομάδας που με έχουν βοηθήσει να φτάσω ως εδώ. Και καταρχήν, πάνω απ' όλα, ευχαριστώ τους γονείς μου που είναι πάντα δίπλα μου και με βοηθάνε να συνεχίζω το όνειρό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Σμαρνάκης από τη σχολή του πύργου Olympic Fighting Academy έχει ήδη ξεχωρίσει από τους πρώτους του αγώνες στο kickboxing. Τον περασμένο Οκτώβριο συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Kickboxing και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία μείον 60 κιλών low kick εφήβων β' κατηγορίας και ήδη στοχεύει σε συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο. Παρακαλείται για την απονομή ο Διοικητής Επιχειρήσεων Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων Δυτικής Ελλάδος, κ. Ιωάννης Πετρούτσος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εφημερίδα Πατρίς που μας δίνει αυτή την ευκαιρία να βραβευτούμε. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προπονητή μου τον Παναγιωτόπουλο τον Γιώργο και τον Διονύση τον Παπαδόπουλο που δεν μπόρεσε να βρεθεί σήμερα εδώ μαζί μας. Τους συναθλητές μου και γενικά τα παιδιά που βραβεύονται απόψε. Να συνεχίσετε έτσι. Φίλους και οικογένεια που βοηθάνε καθημερινά στο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία Φακύρη από τον Πύργο, παρότι νεαρή στην ηλικία, έχει ήδη σημειώσει σημαντικές διακρίσεις στο άθλημα του kickboxing. Επίλεκτο μέλος της σχολής Παναγιωτόπουλος Team, το περασμένο καλοκαίρι κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα μείον 50 κιλά kick light νεανίδων στο τουρνουά Open Championship Summer Edition 3 και λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2017, αγωνίστηκε στα μείον 50 κιλά kick light κορασίδων και κατέκτησε επάξια τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της ΚΟΚ. Παρακαλώ τον διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου, κύριο Κώστα Διαμαντόπουλο, να προσέλθει για τη βράβευση.
Συνεχίζουμε με τον Δημήτρη Δρακόπουλο από την σχολή Πύργου Olympic Fighting Academy, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο ελληνικό kickboxing τα τελευταία 3 χρόνια. Την περασμένη χρονιά συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όπου και κατέκτησε την δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Παρακαλείται για την βράβευση ο πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηλίας, ο κ. Αλέκος Γαλανόπουλος. Ο Σχολέβας από τον Πύργο πρωταγωνιστεί σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο στο δύσκολο και απαιτητικό άθλημα της σωματοδόμησης, γνωστή στο ευρύ κοινό και ως bodybuilding. Είναι επίλεπτο μέλος της Alibertis Muscle Performance και έχει συμμετάσχει σε πανελλήνιους αλλά και διεθνείς αγώνες όπως το Mr. Universe της Kaba International, ενώ την περασμένη χρονιά αναδείχθηκε κυπελούχος 2017 με επιβλητική εμφάνιση τόσο στην κατηγορία ψηλή bodybuilding όσο και στον τελικό overall, όπου με την εξαιρετική μυϊκή συμμετρία του κέρδισε άνετα τον γενικό τίτλο του διαγωνισμού. Παρακαλείται για την απονομή ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Γιώργος Αϊδόνης. Και να περάσουμε τώρα στο μπάντμιντον και το φιλαθλητικό, χάρη στον οποίο η πόλη του Πύργου τον περασμένο Δεκέμβριο φιλοξένησε για πρώτη φορά το ομαδικό πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας, στην οποία συμμετέχουν 16 κορυφαίες ομάδες του ελληνικού χώρου. Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο φιλαθλητικός του προπονητή Πάνου Τσόκου είχε εξαιρετική παρουσία και τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Παρακαλώ για τη βράβευση τον έφορο του συλλόγου κύριο Πάρη Παναγιωτακόπουλο και για την απονομή την πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλία κυρία Διονυσία Αυγερινοπούλου. Rugby, ένα άθλημα το οποίο δεν είναι διαδεδομένο στην χώρα μας. Ο Γιώργος Παύλου λοιπόν από το 2008 εκπροσωπεί την Ελλάδα και έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο Ελλάδας. Έχει εμπειρία και από το εξωτερικό καθώς έχει αγωνιστεί και στην Αμερική και στο Αμπουντάμπι, ενώ έχει και 8 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, με το εθνόσημό μας. Παρακαλείται για την βράβευση ο κύριος Ανδρέας Μαρίνος, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εύκολα το πρωτάθλημα της ΒΣΚΗ και ανέβηκε πανηγυρικά στην Α2, εκεί που αυτή την ώρα είναι πρώτη και φλερτάρει με τη δεύτερη διαδοχική άνοδό της. Η ΑΕΛ Χενών αποδεικνύει πως πέραν όλων των άλλων, η Ηλία είναι και μπασκετομάνα και ευχόμαστε του χρόνου στην Α1 ΣΚΗ ο νομός μας να έχει και δεύτερο εκπρόσωπο μετά τον Ολυμπιονίκη. Ο πρόεδρος κ. Χαμουζάς, ο προπονητής κ. Κακολίρης και ο αθλητής κ. Μοσχόπουλος να έρθουν για το βραβείο.
Για την βράβευση επίσης ο αντιδήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, κύριος Ανδρέας Μίκος. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δόθηκε η τιμή να βραβεύσω αυτή την ομάδα που κι εγώ έχω υπηρετήσει επί 30 χρόνια μαζί και με τον Δήμαρχο, τον Αμπίλ Μωράντ, και με πολλούς άλλους. Είναι η πρώτη ομάδα μπάσκετ στο νομό Ηλίας, η οποία ιδρύθηκε το 1980 και έχει ανέβει σε πάρα πολλές κατηγορίες μέχρι την Α1 SKI. Πιστεύω ότι τότε παλιά κάναμε πολλά πράγματα, όμως είμαι σίγουρος ότι με την ηγεσία του Ανδρέα του Χαμουζά, με προπονητή τον Γρηγόρη τον Κακολύρη και με όλους αυτούς τους εκλεκτούς παίχτες που υπάρχουν, σίγουρα θα μας ξεπεράσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι τα καλύτερα. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την εφημερίδα Πατρίδα, τον εκδότη. Και πάνω απ' όλα τα συγχαρητήρια αξίζουν βέβαια στους παίχτες και στον προπονητή. Αυτό το βραβείο μας δίνει δύναμη και μια ηθική ικανοποίηση για να συνεχίσουμε και ελπίζω και του χρόνου να είμαστε εδώ. Τελευταία βράβευση πριν περάσουμε στις βραβεύσεις για το ποδόσφαιρο. Ο Δημήτρης Κανδύλης είναι μέλος της επίλεκτης ομάδας του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμεναρχείου Κατακόλου. Από το 2000 ασχολείται με τη σκοποβολή και την τελευταία τετραετία έχει σημειώσει πολλές και σπουδαίες διακρίσεις. Πρόσφατα, μάλιστα, κατέκτησε την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rifle World Shoot στη Μόσχα μεταξύ 600 συμμετεχόντων. Έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκρισή του για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γαλλίας το 2018. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κέρκυρα γιατί έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις και μπορούμε να δούμε τι μας λέει. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Δυστυχώς δεν είμαι μαζί σας απόψε στην όμορφη βραδιά σας, γιατί οι αγωνιστικές μου υποχρεώσεις με έχουν στην Κέρκυρα για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας μου για τον πρωταθληματικό αγώνα που θα διεξαχθεί εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βαθύτατα την εφημερίδα Πατρίς και Πατρίς Σπορ για τη μεγάλη τιμή που μου έκαναν βραβεύοντάς με μαζί με τους μεγαλύτερους αθλητές της Ηλίας. Εύχομαι ολόψυχα να περάσετε καλά όλες και όλοι απόψε και υπόσχομαι να δώσω το καλύτερο μου αυτό στα προσεχή δύσκολα πρωταθλήματα που έρχονται στο εξωτερικό και από τώρα υπόσχομαι ότι στην επόμενη βραδιά των Άσων θα είμαι παρόν. Και όπως λέω πάντα, τα καλύτερα έρχονται. Καλό σας βράδυ. Το βραβείο θα παραλάβει η μητέρα του και για την απονομή παρακαλείται ο κύριος Τάκης Αντωνακόπουλος, επικεφαλής παράταξης Δήμου Πύργου Ανάσα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά τον Όμιλο Βαρουξή για την τιμή που περιποιεί στην οικογένειά μου, βραβεύοντας το γιο μου Δημήτρη για τις επιδόσεις του στη σκοποβολή. Εύχομαι να δοθούν κίνητρα στη νεολαία μας, ώστε να συμμετάσχει περισσότερο στον αθλητισμό, έχοντας κατά νου το «Εφ αγωνίζεστε» του Ολυμπιακού Ιδεώδες. Το βραβείο του παραλαμβάνω μαζί με το γιο του Έαντα. Ευχαριστούμε πολύ. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία της απόψινής βραδιάς, καθώς ξεκινάμε τις βραβείες ποδοσφαίρου που ξέρω άλλωστε ότι σας αρέσει και οι περισσότεροι ίσως και να το περιμένατε. Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω τις βραβεύσεις του ποδοσφαίρου με έναν άνθρωπο ο οποίος μας έδειξε και συνεχίζει να μας δείχνει το δρόμο ακόμα και αν δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Και μιλάω για τον Κώστα Αργυρακόπουλο,
ο οποίος μπήκε στην αθλητική δημοσιογραφία το 1977. Έκτοτε στα μονόστιλα ή δίστυλα των αθλητικών της εφημερίδος Πατρίς αφιέρωνε ανιδιοτελώς την ώρα του στα ποδοσφαιρικά δρόμενα του τόπου. Αργότερα και επί μια 25 ετία ήταν αρθρογράφος στις αθλητικές στήλες εφημερίδας που τότε διέθετε τρισέλιδα. Υπέγραφε ως ΚΑΑ και από τη μόνιμη στήλη του περνούσε μηνύματα και καυτερίαζε τα κακό κείμενα. Στη δεκαετία του 90, όταν ο Πανελλιακός μπήκε στα μεγάλα σαλόνια της Αλφα Εθνικής, συνέχισε να ασχολείται με την ομάδα του Σάκη Σταυρόπουλου και να εξετάζει τις κακές στιγμές ή να εξυμνεί τα σπουδαία γεγονότα και τις νίκες των Ερυθρόλευκων. Εκείνη την εποχή κάλυπτε και τοπικούς αγώνες ενώ ασχολήθηκε με ραδιοφωνικές εκπομπές στην Αίρα Πύργου. Σπάνιος άνθρωπος, χτυπούσε το κατεστημένο του τόπου και διέθετε πηγαίο χιούμορ. Ο Κώστας Αργυρακόπουλος μπορεί από τον περασμένο Σεπτέμβρη να μην βρίσκεται πια κοντά μας, όμως θα αποτελεί για όλους μας πάντα πηγή έμπνευσης και παράδειγμα προς μίμηση. Παρακαλώ τη σύζυγό του να προσέλθει για τη βράβευση και τον επικεφαλή της παράταξης του Δήμου Πύργου, όραμα δημιουργίας, κύριο Γιάννη Αργυρόπουλο, για την απονομή. Πολλά παιδιά από το Πανελλιακό που ίσως αν είχαν επισκεφτεί καθόλου τεσσαρτίδαθλη, ούτε το Ολυμπιακό Στάδιο. Πάντως το Ολυμπιακό Στάδιο είναι λόγω της μεγαλοπρέπειάς του, ίσως επηρεάζει περισσότερο. Ένα όμορφο και μακρύ ταξίδι στο υψηλότερο επίπεδο της ελληνικής διαιτησίας ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο για τον Μάριο Λαμπρόπουλο που αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Ο Πυριώτης ρέφερη σφύριξε στη μεγάλη κατηγορία αρχικά από το 2007 έως το 2011 και την επόμενη χρονιά επέστρεψε έχοντας το παλμαρέ του πολλούς ορισμούς και σε πολύ σημαντικά παιχνίδια. Παρακαλείται να έρθει για τη βράβευση και την απονομή ο δασάρχης Πύργου κ. Παναγιώτης Λάτας. Συνεχίζουμε με τον γιατρό μας, τον κύριο Βαγγέλη Δημητρόπουλο, έναν άνθρωπο που έχει βοηθήσει πάρα πολλούς αθλητές στην Ηλία να ξεπεράσουν τραυματισμούς σε δύσκολες στιγμές. Ένας άνθρωπος ο οποίος εκτός από την ιατρική έχει περάσει και από το πόστο του διαιτητή κατά το παρελθόν, από την πρώτη εθνική κατηγορία. Ο κύριος Βαγγέλης Δημητρόπουλος και παρακαλείται για την απονομή ο κύριος Χαράλαμπος Πατσούρης, διοικητής υποδιεύθυνσης ασφαλείας Πύργου. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, πρεσβευτές της εφημερίδος Πατρίς, δυναμική παρουσία τόσα χρόνια και άλλα τόσα και ακόμη άλλα τόσα. Αυτό το βραβείο το αφιερώνω σε όλα τα παιδιά της Ηλίας, της ποδοσφαιρικής Ηλίας, που κάθε Σαββατοκύριακο με ανέχονται είτε με τη φωτογραφία μου, είτε με τους τραυματισμούς τους. Ένα μόνο θα πω. Φέτος στο παιχνίδι του Πανελλιακού είχα την κάμερα και τραβούσα φωτογραφία και είδα ένα διαλυμένο πόδι. Πέταξα την κάμερα και έτρεξα να βοηθήσω αυτό το παλικάρι επειδή το είδα live εγώ πρώτος. Την ώρα που ακούω τη φωνή του τρέξε Βαγγέλη, γιατί η ποδοσφαιρική λέει αν ρωτήσεις ή στα νοσοκομεία που είμαι ποιος είναι ο Δημητρόπουλος, 10 θα με ξέρουν. Σαν γιατρό Βαγγέλη με ξέρουν 99. Τρέχοντας λοιπόν, ακούω ταυτόχρονα τρέξε Βαγγέλη και τρέχοντας έσπασα το δικό μου πόδι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και θα είμαι πάντα κοντά σας.
Στους δύσκολους καιρούς, στους οποίους πολλές οικογένειες από τον νομό μας και όχι μόνο αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις ακόμα και στα είδη πρώτης ανάγκης, μια ομάδα ανθρώπων με επικεφαλή στο Φώτη Ηλιόπουλο τον Ιούλιο του 2017 πήρε την απόφαση να διοργανώσει ένα φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα. Με σύνθημα Ελπίδα υπάρχει, οι επαγγελματίες και εραστέχνες ποδοσφαιριστές της περιοχής ένωσαν τις δυνάμεις τους και πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του φιλανθρωπικού αυτού αγώνα συγκεντρώθηκαν τρόφιμα μακράς διάρκειας τα οποία μοιράστηκαν στους ανθρώπους που το είχαν πραγματικά ανάγκη. Το φετινό βραβείο Fair Play πηγαίνει στο Φώτη Ηλιόπουλο, ο οποίος για επαγγελματικούς λόγους βρίσκεται στην Καβάλα και θα το παραλάβει η μητέρα του. Για την απονομή, παρακαλώ τον βοηθό περιφερειάρχη σε θέματα Ολυμπιασμού και Εθελοντισμού, κύριο Κωνσταριά Δημήτρη. Γεια σας. Λόγω κάποιων υποχρεώσεων δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στην εκδήλωση. Θέλω να συγχαρώ τον Όμιλο Βαρουξή για αυτή την όμορφη βραδιά που σίγουρα ανεβάζει τον τόπο μας. Όσο για το βραβείο, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Αλλά χωρίς τη βοήθεια των ποδοσφαιριστών και κάποιων άλλων παραγόντων, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα. Θέλουμε και ευχόμαστε να γίνει θεσμός, γιατί η ελπίδα υπάρχει και υπάρχει μέσα μας, ώστε να τη μεταφέρουμε και στον άνθρωπό μας. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Αποτελεί πλέον τη σταθερή δύναμη της Τρίτης Εθνικής, τουλάχιστον όσον αφορά τους εκπροσώπους της Ηλίας σε αυτήν, μια και μετρά τέσσερις σερί παρουσίες. Ο Πάο Βάρδας την περσινή σεζόν εντυπωσίαζε τους πάντες με την καταπληκτική του πορεία και την τρίτη θέση την οποία κατέλαβε. Παρακαλεί το πρόεδρος Γιάννης Λέντζας να ανέβει για το βραβείο. Και για την απονομή, ο δημοτικός σύμβουλος Δήμου Πηνιού, κύριος Άγγελος Μπράτης. Ο Βάρδας δεν είναι εδώ, θα το πάρω εγώ στο σπίτι μου. Συνεχίζουμε με τον Αστέρα Αμαλιάδας, ο οποίος πέρσι επέστρεψε στην τρίτη εθνική κατηγορία και στον δεύτερο γύρο τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Φέτος, με έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο στον πάγκο του, τον Σούλη Παπαδόπουλο, τον προπονητή της ομάδας, στοχεύει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και στην άνοδο στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Βαγγέλης Αγγελής, να έρθει να παραλάβει το βραβείο και για την απονομή παρακαλούμε τον κύριο Αλέξη Μανολόπουλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ηλίου και τον αντιδήμαρχο Ήλιδα Επαμινόδα Παναγιωτόπουλο να έρθουν για να κάνουν την απονομή. Κύριε Αγγελή, δύο σας βραβεύουνε. Έχετε την τιμητική σας. Καλησπέρα. Θέλω να αφιερώσω αυτό το σημαντικό βραβείο και να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα την Πατρίς και το δημοσιογραφικό όμιλο Βαρουξή, σε όλους αυτούς που ματώνουν για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, σε όλους αυτούς που αγαπάνε αυτή την μεγάλη ομάδα, τον Αστέρα Αμαλιάδος, και έχουν δώσει τα πάντα για τους προκατόχους μου μιλάω. Και πάνω απ' όλα εύχομαι φέτος η ομάδα να πετύχει τους στόχους μας, να πάρουμε πρωτάθλημα και να ανέβει στη Β' Εθνική που της αξίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια απουσίας, ο Πανελλαδικός την περσινή περίοδο χάρη στα μέλη του Πυρσού επέστρεψε στα γήπεδα και σάρωσε τα πάντα στο διάβα του, κατακτώντας τον Double και το Super Cup Ηλίας.
Φέτος επέστρεψε στα εθνικά πρωταθλήματα και τη ΓΑΜΑ Εθνική και τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος. Παρακαλώ τα μέλη του Πυρσού που έχουν ένα μεγάλο μέρος ευθύνης στη φετινή πορεία και όχι μόνο της ομάδας να προσέλθουν για να πάρουν το βραβείο και να γνήσει ο φύλαθρο της ομάδας, τον Δήμαρχο Πύργου κ. Γαβρίλη Λιατσί, να προσέλθει για την απονομή. Τώρα μια ομάδα που μπορώ να ομολογήσω ότι ζηλεύω που δεν μπορώ να παίξω πλέον. Είναι η γυναική ομάδα του Πανηλιακού με εξαιρετική παρουσία τα τελευταία χρόνια με αποκορύφωμα την περσινή της πρόκριση στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδος. Παρακαλείται η αρχηγός Παναγιώτα Δημοπούλου να έρθει για το βραβείο και ο αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Πέτρος Γιανακόπουλος. Συνεχίζουμε με την Νίκη Τραγανού, η οποία έχει κάνει σπουδαία βήματα προοδού τα τελευταία χρόνια και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες της Ηλίας πλέον. Πέρσι κατάφερε να φτάσει στον τελικό του πρωταθλήματος, όπου δυσκόλεψε τον μετέπειτα πρωταθλητή Πανηλιακό. Φέτος πρωταγωνιστή στην πρώτη κατηγορία, όντως πρώτη και με διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες και έχει στόχο το πρωτάθλημα και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Παρακαλείται για την βράβευση ο Δημοτικός Σύμβουλος Ποινιούς Σπύρος Βασιλείου. Είναι ιδιαίτερη τιμή για τη Νίκη Τραγανού αυτή η βράβευση. Η Νίκη Τραγανού, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο στο τοπικό ποδόσφαιρο. Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο απέναντι στην πιο ιστορική ομάδα του νομού μας, τον Πανηλιακό, καταφέραμε και ήμασταν τόσο ανταγωνιστικοί φτάνοντας στο τελικό του play-off του πρωταθλήματος. Σήμερα βραβευόμαστε ως φιναλίστ του περσινού πρωταθλήματος. Ελπίζω του χρόνου να βρισκόμαστε εδώ ως πρωταθλητές. Σας ευχαριστώ. Σταθερή αξία στα δρόμενα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου αποτελεί τα τελευταία χρόνια ξενοφών χρεσταίνων που έχει μάθει να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί όλα τα τρόπαια. Το 2017 κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό του κυπέλου Ηλίας και του Super Cup που ιτήθηκε από τον Πανηλιακό, ενώ μην ξεχνάμε και πόσο δύσκολα έβαλε στους Ερυθρόλευκους στον ημιτελικό του πρωταθλήματος. Ο πρόεδρος του συλλόγου, κ. Γιάννης Βλαχόπουλος, να προσέλθει για τη βράβευση και ο πρόεδρος έδρας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Πιλιόπουλος Χάρης, για να παραδώσει το βραβείο. Όπως βλέπω, ο πρόεδρος του Ξενοφώτα δεν είναι εδώ. Δεν πειράζει, θα έρθει να το πάρει ο Ντέ για να μιλωσέσει και όμως ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της ομάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο στόχος της ομάδας πάντα είναι να είμαστε ψηλά, όπως και είμαστε και φέτος. Και εμείς προχωράμε για το πρωτάθλημα και για το κύπελο. Οπότε εύχομαι υγεία σε όλους και το χρόνο πάλι να είμαστε μαζί. Ευχαριστούμε. Οριμάζει σαν το παλιό καλό κρασί και κάθε χρόνο εμφανίζεται όλο και καλύτερος, σαν εμένα. Ο Χρήστος Νικολετάκης πέρυσι αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ της Α1 κατηγορίας, σημειώνοντας 22 τέρματα και βοήθησε την ομάδα του, την προοδευτική Μανολάδας, να τερματίσει στην 5η θέση της βαθμολογίας. Παρακαλείται για τη βράβευση ο αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Νίκος Μαρούντας. I'm
τους σκόρερς με τον Δημήτρη Γαλανόπουλο και τον Ντάνιελ Έλιοτ. Ήταν πρώτοι σκόρερς στην Α2 κατηγορία για το 2017. Ο Γαλανόπουλος με τα μακρύσια και ο Έλιοτ με τον Λαμπέτη. 26 γκολ έκαστος παρακαλώ. Για την απονομή παρακαλείται ο αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κύριος Αντώνης Χρυσανθακόπουλος. Like my friend to explain the keys that I dedicate this award to. They are the keys of Greece. Τώρα είναι η σειρά να βραβεύσουμε τους πρωταθλητές των μικρότερων κατηγοριών της ψηλίας, όπως είναι η Α2, η Β και η Γ κατηγορία. Θα παρακαλούσα τον εκπρόσωπο των μακρυσίων, τον πρωταθλητή της Α2 κατηγορίας, να έρθει για τη βράβευση, όπως επίσης και τον κύριο Νίκο Χριστόπουλο, τον πρόεδρο του Πέλο Παπελοπίου. Θέλω να τονίσω ότι στα πλαίσια της βράβευσης ήταν να βραβευτεί και ο Αμπελώνας, ωστόσο επειδή η ομάδα δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον, καθώς στα μέσα της χρονιάς δεν συνεχίζει, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο εκπρόσωπό του. Παρακαλώ για τη βράβευση τον υποδιοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας, κύριο Πετρόπουλο Γιάννη. Ευχαριστήσουμε την πατρίδα σπορ για την τιμή που μας κάνετε και που πάντα είστε δίπλα στον ηλιακό αθλητισμό. Από την πλευρά μας, του Πέλο Παπελοπίου, παίκτες, προπονητής και διοίκηση κάνουν μια συλλογική προσπάθεια και προσπαθούμε να περάσουμε στους νέους ότι ο αθλητισμός ενώνει. Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, είναι παιδεία, είναι υγεία. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω γιατί είναι μέρος αυτού του βραβείου τον προπονητή μας και παιδαγωγό Δημήτρη Μπατζάκα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούνται για τη βράβευση η Ακαδημία ΠΑΟ, η Ακαδημία του Πανηλιακού, η Ακαδημία της Δάφνης, ο Έλος Πύργου, ο Ολυμπιακός Πειραιός Πύργου και ο Ολυμπιακός Αμαλιάδας. Για την απονομή, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Γιώργος Γεωργιόπουλος.
Ευχαριστούμε πολύ την εφημερίδα Πατρίς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι για το αύριο, βλέποντας σε μια τέτοια όμορφη βραδιά να μην λείπουν οι υποδομές, να μην λείπει το μέλλον και οι αυριανοί πρωταθλητές. Σε αυτά τα παιδιά θα ήθελα να το αφιερώσω, σε αυτά τα παιδιά ανήκει το βραβείο. Θα ήθελα όμως να το μοιραστώ και με την ομάδα μου, τους προπονητές μου, γιατί όπως μαθαίνουμε και στα παιδιά, η ομάδα και όχι το άτομο είναι ο πραγματικός πρωταθλητής. Και εγώ είμαι ένα μέλος αυτής της ομάδος και στηρίζομαι στην ομάδα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι αθλητισμός είναι πολιτισμός, δημιουργεί υγιείς προσωπικότητες, ευγενείς ανθρώπους, παιδιά με ποιότητα στη συμπεριφορά, καλύτερες κοινωνίες. Υπό αυτή την έννοια, θέλω να πιστεύω ότι η δραστηριότητά μας αναβαθμίζει την πολιτιστική την περιοχή και τον ομό. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκίνησε από τον Εθνικό Αστέρα, έλαμψε στον Πανηλιακό, καταξιώθηκε στον Ολυμπιακό και έκανε το όνειρο πολλών ποδοσφαιριστών πραγματικότητα, αγωνιζόμενο στην Premier League με τις φανέλες των Bolton και Hull, πριν ολοκληρώσει την καριέρα του στη Λάρισα. Μέλος της Χρυσής Φουρνιάς της Εθνικής Ελλάδος του 2004, που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό στην Πορτογαλία. Έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα Ελλάδας και ένα κύπελο, έχει διατελέσει πρόεδρος του ΨΑΠ, καθώς και προπονητής του Πανηλιακού. Κυρίες και κύριοι, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Καλύτερα, για να δούμε τον Τούτα τον Γιαννακόπουλο. Γκολ! 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 Εκπληκτικό γκολ για τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Μπράβο στην εθνική μας. Σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, το 43 με το δεξί του Στέλιου Γιαννακόπουλου. Η μπάλα καρφώνεται στα δίκτυα του Ίκερ Καζίγιας. Προστάθεια. Ζήσαμε τα πάντα, ζήσαμε την απόλυτη ειδονή, την απόλυτη ευχαρίστηση. Σπάσαμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πήραμε 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα. Βλέπεις από τώρα στο Αδεμπά, θα κερδίσει την μπάλα σέντρα στην περιοχή της Καλαμάτας. Κεφαλιά του Γιαννακόπουλου, τώρα θα το βάλει και γκολ. Άρα είμαστε Βραζιλιάνο. Θα καλύψουν ξανά τον Γιαννακόπουλο. Ένα μηδέν για τον Ολυμπιακό, καθώς την μπάλα βρήκε στο σώμα του Γιάννη Ξανθόπουλου. Είναι ο Τζιοβάνι στην περιοχή, το γύρισμα, ο Ανατολάκης έρχεται, μεγάλη ευκαιρία για τον Γιαννακόπουλο. 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 38 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Αλλά αυτό που μένει είναι η αγάπη και η αναγνώριση που παίρνεις από τον κόσμο. Αυτό δεν ξεπληρώνεται, αυτή η αγάπη δηλαδή, δεν ξεπληρώνεται με όλα τα εκατομμύρια του κόσμου. Και να σου φίξει ο άλλος το χέρι και να σου πει μπράβο, ήσουν ωραίος. Παρακαλείται για την απονομή ο Υφυπουργός Αθλητισμού, κύριος Βασιλιάδης. Give it up. Lips, lips I kiss. Bite me while I taste your fingertips. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την πατρίδα, τον κύριο Βαρουξή, για τη μεγάλη τιμή που μου κάνει. Κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ ξυπνάνε μνήμες από το παρελθόν. Υπέροχα χρόνια. Καλοκαίρι του 93 μέχρι το καλοκαίρι του 96, τρία χρόνια, τρεις κατηγορίες, γάμα, βήτα, άλφα, από το μεγάλο Πανηλιακό που είχε φτιάξει τότε ο κύριος Σταυρόπουλος. Και δεν ξέρω τι θα είχα γίνει αν θα ήμουν σήμερα εδώ, εάν τότε, το καλοκαίρι του 93, δεν είχα κάνει τη σωστή επιλογή και να διαλέξω τον Πανηλιακό, που βρισκόταν στη γάμα εθνική κατηγορία και δεν πήγαινα στο γειτονικό Αθηναϊκό που ήταν στην αλφα εθνική κατηγορία
και τον Απόλλωνα Αθηνών που ήταν πάλι στην Α' Εθνική κατηγορία. Και αυτό φυσικά το οφείλω στον πατέρα μου, έναν μεγάλο δάσκαλο, τον οποίο αν δεν ήταν δίπλα μου να μου δείξει τα πρώτα μου βήματα, ίσως να μην βρισκόμουν σήμερα εδώ. Αλλά θα ήθελα να το αφιερώσω, γιατί από το καλοκαίρι του 99 που άλλαξε και σελίδα η ζωή μου, γνώρισα τη γυναίκα της ζωής μου, τη Στέλλα, που κάθεται εκεί. Να της το αφιερώσω, να της πω και δημοσίως, Στέλλα, σε ευχαριστώ για όλα. Μου έχεις χαρίσει απίστευτες στιγμές, μου έχεις χαρίσει τρία υπέροχα παιδιά, τον Αλέξανδρο, τον Δημήτρη και τον Φίλιππο. Και μαζί με αυτά τα παιδιά θα ήθελα να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο της Ηλίας, σε όλα τα παιδιά της Ελλάδας, καλή πρόοδο, να έχουν όνειρα και να μην βιάζονται να πετύχουν αυτό που θέλουν, αρκεί να έχουν πλάνο, να έχουν δίψα για διάκριση και να είναι σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρουν. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να πάμε στο τελικό στάδιο της απόψινης βραδιάς, που δεν είναι άλλο από τα αποτελέσματα της μεγάλης ψηφοφορίας για τους κορυφαίους του ηλιακού ποδοσφαίρου, που έτρεξε εδώ και περίπου ένα μήνα στο site της εφημερίδας Πατρίς, το patrisnews.com. Για μια ακόμα χρονιά οι αναγνώστες αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή, αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία και έσπασαν κάθε ρεκόρ επισκεψιμότητας. Όπως και πέρσι και πρόπερσι, έτσι και φέτος, θα ξεκινήσουμε με τον κορυφαίο διαιτητή του 2017 και πάμε να δούμε τις υποψηφιότητες. Γκατζόπουλος Αθανάσιος, Καραβίδας Γιώργος, Κούλης Χρήστος, Μαρκαντονάτος Γιώργος, Παναγόπουλος Βασίλης, Παυλόπουλος Παναγιώτης, Πίτας Άγγελος, Σταθόπουλος Παναγιώτης, Σταυρόπουλος Νίκος και Γιώργος Τσάγκαλης. Ο κορυφαίος διαιτητής όμως, όπως εσείς τον ψηφίσατε, και για φέτος, είναι ο Γιώργος Μαρκαντονάτος. Παρακαλώ τους εκπροσώπους της Κοσμοτέ να προσέλθουν για να βραβεύσουν τον κορυφαίο διαιτητή μας. Με τους προπονητές. Μια πολύ ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα κατηγορία, στην οποία η μάχη κρίθηκε ουσιαστικά με το κλείσιμο της κάλπης. Πάμε να δούμε τους υποψήφιους, που είναι η Λάκης Αθανασόπουλος, Θεόδωρος Ανδριόπουλος, Σπύρος Αντωνόπουλος, Νίκος Γκρίλας, Γιάννης Δούμας, Γιώργος Λαγός, Θεόδωρος Λούρμπας, Ντίνος Παναγιωτακόπουλος, Μάκης Πολίτης και Άρης Δουμελιώτης. Φέτος, κορυφαίος προπονητής για το 2017 αναδείχθηκε ο Ντίνος Παναγιωτακόπουλος του Ξενοφόντα Κρεσθένων. Παρακαλώ τον νικητή των δύο προηγούμενων βραδιών, τον κύριο Αλέκο τον Μαρόπουλο, να προσέλθει για τη βράβευση. Who's gonna be the one to fight for? For the inspiration. Do you believe enough to die for? Who's got the heart? Who's got it? Whose heart is the biggest? Wear it on your sleeve. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και γενικά τον κόσμο που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ένα βραβείο που θεωρητικά μέσα σε εισαγωγικά μπορώ να πω ότι δεν το αξίζω, με την έννοια ότι είμαι ένας προπονητής που τώρα κλείνω τα 2 χρόνια και από ό,τι είδαμε οι υποψηφιότητες που υπήρχαν ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλο.
Αυτό που μπορώ να πω και να υποσχεθώ είναι ότι θα προσπαθώ κάθε χρόνο να γίνω όσο γίνομαι καλύτερος. Σε όποια ομάδα και να είμαι, να δίνω και την ψυχή μου και σαν ποδοσφαιριστής, γιατί αυτό έμαθα να κάνω. Και το σημαντικότερο απ' όλα, το συγκεκριμένο βραβείο θέλω να το αφιερώσω σε έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπούσα, αγαπώ και θα αγαπώ για όλη μου τη ζωή, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται, τον πατέρα μου, ο οποίος πριν 5 μήνες έφυγε από τη ζωή και ήταν πολύ περήφανος για μένα. Ήταν ένας άνθρωπος που μου έλεγε πάντα την αλήθεια, δεν μου χάιδεψε ποτέ τα αυτιά και τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό το έκανε για να γίνομαι πάντα καλύτερος και για να φτάσω εδώ που έχω φτάσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουν όρεξη, έχουν πάθος, καθώς και όλο το δρόμο μπροστά τους για να πετύχουν στο ποδόσφαιρο. Μιλάω ασφαλώς για τα ταλέντα του νομού Ηλίας, τα οποία είναι πολλά, όμως μόνο 10 ήταν τα επικρατέστερα και πήγαν στην ψηφοφορία. Πάμε να δούμε τους υποψήφιους, οι οποίοι είναι ο Αλέξανδρος Τζουβάνη, ο Αντώνης Αλεξόπουλος, ο Βασίλης Δασκαλόπουλος, ο Φώτης Καλογερόπουλος, ο Γιάννης Κυριαζής, ο Νίκος Μιλαδόπουλος, ο Γιώργος Σαβανίδης, ο Ανδρέας Σταματόπουλος, ο Παρασκευάς Τροφίλας και ο Τσίγκριλας Δημήτρης. Κορυφαίο ταλέντο όμως για τη χρονιά που μας πέρασε ήταν ένα και πιστεύω πως ήταν κατά γενική ομολογία ο Νίκος Μιλαδόπουλος της Δόξας Νέας Μανολάδας. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Άξιβεν να προσέλθει για να παραδώσει το βραβείο. Ο πρόσωπος της Άξιβεν δεν είναι εδώ. Κύριε Στέλιο, θα μας κάνετε την τιμή. Ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με ψήφισε, γιατί αυτό το βραβείο είναι κάτι σημαντικό για να συνεχίσω αυτό που κάνω. Μα πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα μου και τον προπονητή της ομάδας μου, Γιώργο Λαγό, που με στηρίζει από την πρώτη μέρα που ήμουν εκεί. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και πάμε τώρα στην κορυφαία δεκάδα της χρονιάς που μας πέρασε. Ξεκινώντας από τον τερματοφύλακα, πάμε να δούμε τους υποψήφιους. Ανδρέας Αντωνόπουλος, Άγγελος Κανελόπουλος, Γιάννης Καπετανάκης, Κώστας Κόλλιας, Κώστας Κουντρουμπής, Παντελής Μπίζος, Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Γιάννης Τσάμπρας, Νίκος Φλίγκος και Χρήστος Ψυχογιός ήταν οι επικρατέστεροι και υποψήφοι. Ο κορυφαίος όμως φέτος ήταν ένας και όπως αποφασίσατε εσείς, ήταν ο Ανδρέας Αντωνόπουλος. Θα παρακαλέσω τον Στέλιο Γιαννακόπουλο για ακόμη μια φορά να έρθει για την βράβευση. Είναι τιμή και χαρά για αυτά τα παιδιά, πιστεύω. Θα μείνετε τώρα. Πάμε τώρα στους αμυντικούς να δούμε τους υποψήφιους, ξεκινώντας από τον Κυριάκο Ναμουρλίδη, τον Γιώργο Γαλανόπουλο, τον Γιώργο Γαργαρόνη, τον Σταύρο Δαλαβούρα, τον Ανδρέα Διαμαντόπουλο, τον Βασίλη Κολτσίδα, τον Παναγιώτη Κοτσάκη, τον Πέτρο Κωστόπουλο, τον Αλέξη Λιούρη, τον Γιώργο Μανέτα, τον Μιλτιάδη Βασιλακόπουλο, τον Νίκο Μούζο, τον Άγγελο Μπαρδούση, τον Ανδρέα Μπελεκούκια, τον Νίκο Μπογονικολό, τον Στάθη Μπουρνέλη, τον Παναγιώτη Νηφορόπουλο, τον Κωνσταντίνο Ρούνη, τον Μάριο Τσίτσο και τον Τζέτο Κοτζάι. Από όλους αυτούς, που η αλήθεια είναι ότι είναι πολλοί αλλά είναι και καλοί, μόνο 4 έχουν θέσει στην κορυφαία ενδεκάδα για το 2017. Με σειρά από πάνω προς τα κάτω, βάσει του ποιος πήρε τις περισσότερες ψήφους, θέλω να καλέσω κοντά μου τον Γιώργο Γαλανόπουλο,
τον Κυριάκο Αναμουρλίδη, τον Παναγιώτη Κοτσάκη και τον Στάθη Μπουρνέλη. Τελειώσαμε την άμυνα, πάμε και στο κέντρο. Οι υποψήφοι ήταν Αναστάσιος Γκίνης, Νίκος Δαβουρλής, Νίκος Ντούλος, Παναγιώτης Καμαρινός, Νίκος Κολοτούρος, Μαρίνης Κουβελιώτης, Γιάννης Κράγκαρης, Καράλαμπος Μπαρκόπουλος, Θανάσης Μπακατζέλος, Ηλίας Μπατζακόπουλος, Γιώργος Μπουρούκης, Δημήτρης Μπράβος, Ντέγιαν Μιλοσέσκι, Γιάννης Παρασκευόπουλος, Παύλος Πεσκελίδης, Διονύσης Πλαστουργός, Σωτήρης Σταυρούλιας, Γιάννης Σωτηρόπουλος, Παναγιώτης Τρενταφύλης και Διονύσης Τσουκαλάς. Με τον ίδιο τρόπο, παρακαλώ να έρθουν κοντά μας ο Παναγιώτης Τριανταφύλης, ο Ντέγιαν Μιλοσέσκι, ο Σωτήρης Σταυρούλιας και ο Διονύσης Πλαστουργός. Πάμε τώρα και στους επιθετικούς. Οι υποψήφοι ήταν Γιώργος Γεωργιόπουλος, Ανδρέας Γούρμος, Κωνσταντίνος Καπώνης, Νίκος Καράμπελας, Δημήτρης Κολοτούρος, Πάρης Κωνσταντόπουλος, Θάνος Μάζης, Άγγελος Μούτσος, Δημήτρης Μπάρκας, Χρήστος Νικολετάκης, Φώτης Παναγόπουλος, Χρήστος Παπαγεωργίου, Νίκος Σταματελάτος και Τσίκλας Παναγιώτης. Παρακαλώ για να κλείσει η κορυφαία δεκάδα της χρονιάς το Φώτη Παναγόπουλο και το Γιώργο Γεωργιόπουλο να προσέλθουν. Ότι τον είχα στον Πανελλιακό, σε τρεφόρ. Αφού δώσουμε λίγο χρόνο στα παιδιά και στο Στέλιο να κατέβουν και να πάνε στη θέση τους, θα ήθελα να ζητήσω από τον Παναγιώτη Τριανταφύλη, τον Ντέγιαν Μιλοσέσκι και τον Γιώργο Γεωργιόπουλο να παραμείνουν για λίγο ακόμα. Οι υπόλοιποι μπορείτε να καθίσετε. Όπως πιθανότατα θα έχετε καταλάβει, εσείς οι τρεις είστε οι επιλαχόντες για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του 2017. Έχουμε τον Ντέγιαν, έναν άνθρωπο ο οποίος τα προηγούμενα δύο χρόνια σάρωσε τα βραβεία. Το Γιώργο Γεωργιόπουλο με τη γνωστή παρουσία στον ηλιακό χώρο και ένα νέο παιδί το οποίο ηγείται της φετινής πορείας της ομάδας του, τον Παναγιώτη Τριανταφύλη. Η θέση του κορυφαίου όμως ανήκει μόνο σε έναν. Πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής για το 2017 στην Ηλία αναδείχθηκε ο Γιώργος Γεωργιόπουλος. Καλώ τον εκπρόσωπο του κυρίου Ρουμελιώτη να παρουσιάσει για την βράβευση. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με ψήφισε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα
αυτό το βραβείο. Και συγχαρητήρια στον Όμιλο Βαρουξή για αυτή την υπέροχη βραδιά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ακόμα μια βραδιά των Άσων έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη σεζόν και τη νέα βραδιά των Άσων. Καλό σας βράδυ. Που πέρσι μπήκαμε στο τελικό, δυστυχώς το χάσαμε. Βέβαια έχουμε μια ευκαιρία φέτος να το διορτώσουμε αυτό. Ήδη μπορούμε να περάσουμε στο τελικό. Βέβαια έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι που είναι με τη Ζαχάρο. Προχωράμε και βλέπουμε. Το δεύτερο βραβείο είναι σαν ένας από τους καλύτερους αυτή υπέροχη εντεκάδα που βγήκε σήμερα. Το αφιερώνω αυτό στον εαυτό μου γενικότερα. Γιατί κάνω μεγάλη προσπάθεια και καθημερινά μαζί με την οικογένειά μου για να μπορούμε να φτάσουμε μέχρι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος με την κατάκτηση του βραβείου αυτού. Μου δίνει δύναμη και ευχαριστώ τον κόσμο που με ψήφισε. Αυτά, υγεία να έχουμε και να πάνε όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με επέλεξε ως κορυφαίο επιθετικό για αυτή τη χρονιά. Είναι τιμή μου αυτό το βραβείο για εμένα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσους έβαλαν το χέρι τους για μια τόσο όμορφη βραδιά. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτή η βραδιά και του χρόνου και κάθε χρόνο να είναι καλύτερη. Συγχαρητήρια σε όλους. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζονται οι κόποι και οι προσπάθειες όλων των παιδιών και όλων των αθλητών, ξεχωριστά από το κάθε τι άθλημα κάνει ο καθένας. Είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα. Πώς να το πω, δίνει θάρρος και ενθαρρύνει όλους τους αθλητές να προχωρήσουν για το μέλλον τους, ειδικά για τα νέα παιδιά που έρχονται από πίσω, να προχωρήσουν και να φτάσουν στόχους τους. Συγχαρητήρια και πάλι. Εύχομαι και του χρόνου αυτή η βραδιά να είναι ξεχωριστή και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ όσοι με ψήφισαν. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Συγχαρητήρια και στον Όμιλο Βαρουξή για ακόμα μια χρονιά. Εύχομαι πάντα τέτοιες χρονιές και πάντα να βραβεύομαι. Νιώθω πολύ καλά για αυτό το βραβείο γιατί. Νιώθω ότι ανταμείφθηκαν οι κόποι μου, οι σκληρές προπονήσεις και όλα όσα έχω κάνει για την ομάδα και για τον εαυτό μου ιδιαίτερα. Αλλά περισσότερο νιώθω ιδιαίτερη τιμή που με στηρίζει ο κόσμος με αυτό το βραβείο, γιατί είναι δικό του το βραβείο. Αυτός με ψήφισε. Δύο λόγια για το απόψινό σου βραβείο. Αρχικά θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Όμιλο Βαρουξή για την υπέροχη βραδιά που μας έδωσε. Είναι ιδιαίτερη μου τιμή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να προβεύομαι ως ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ηλία. Με κάνει να προσπαθώ και να γίνομαι όλο και καλύτερος. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ στον κόσμο που με ψήφισε. Σίγουρα αυτό το βραβείο είναι μια αναγνώριση για όλους τους κόπους που έχω κάνει τόσα χρόνια. Το αφιερώνω πρώτα στη μητέρα μου που με έχει στηρίξει τόσα χρόνια και μετά στον προπονητή μου τον Νίκο Γκρίλα που μέσα από τη δουλειά του βγαίνει αυτό. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω όσους με ψήφισαν και στη συνέχεια τους συμπαίχτες μου που είχα και πέρυσι και φέτος, καθώς και τους προπονητές μου. Και να δώσω συγχαρητήρια στο Δημοσιογραφικό Όμιλο Βαρουξή για αυτή την υπέροχη βραδιά που διοργάνωσαν πάλι και φέτος. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Είμαι 2 χρόνια προπονητής και ο κόσμος με την ψήφο του με έφερε στην πρώτη θέση. Είναι μια μεγάλη ευθύνη, μπορώ να πω. Από τη δική μου μεριά. Θεωρώ ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για μένα να θεωρούμε ο καλύτερος. Έχω πολύ δρόμο μπροστά μου. Απλά αυτό το βραβείο μου δίνει τη δυνατότητα να δουλέψω, να προσπαθήσω και κάθε χρόνο να γίνομαι καλύτερος. Αυτό το βραβείο, όπως είπα και μέσα, το αφιέρωσα στον πατέρα μου που εδώ και 5 μήνες δεν είναι στη ζωή. Και εύχομαι από εκεί που θα βρίσκεται να είναι περήφανος για μένα όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε μαζί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Όμιλο του Βαρουξή. Όμιλο Βαρουξή για την τύπη που με έκανε να με βραβεύσει.
σαν μια ενεργεία τώρα πια. Είναι μια βραδιά που πρέπει να γίνεται για τον ηλιακό αθλητισμό και όχι μόνο. Και πιστεύω να διαρκέσει για αρκετά χρόνια ακόμα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, όλους τους ανθρώπους που είναι κοντά μου όλα αυτά τα χρόνια, γιατί για να είσαι ένα τέτοιο επίπεδο υψηλό πρέπει να έχεις από πίσω σου ανθρώπους που σε αγαπάνε και σε στηρίζουν. Και ευχαριστώ και την Παναγία που με έχει υγιεί και μπόρεσα να ανταπεξέλθω σε αυτούς σε αυτά τα δύσκολα που πέρασα. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την εφημερίδα Πατρίς. Μας δίνει αυτή την ευκαιρία να βραβευτούμε. Επίσης στην οικογένειά μου και φίλους που βοηθάνε καθημερινά στο να προχωρήσουμε το όνειρό μας και ό,τι προσπαθούμε καθημερινά. Μας βοηθάνε να αξιοποιήσουμε ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, όλους τους σκόπους μας κτλ. Ευχαριστώ πολύ την Πατρίδα και την Πατρίδα Σπορ για τιμή μου κάνανε. Θέλω να ευχαριστήσω την Πατρίδα που με βράβευσε σήμερα το βράδυ. Είναι μεγάλη μου τιμή. Ευχαριστώ όσους είναι δίπλα μου σε κάθε μου βήμα και ελπίζω να συνεχίσω να ανεβαίνω ακόμη ψηλότερα. Πες μου για αυτό το βραβείο. Νιώθω περήφανος που κρατάω αυτό το βραβείο του πατέρα μου που βγήκε τέταρτο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Ρωσία και θα συνεχίσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Γαλλία το 2018. Ευχαριστούμε πολύ για τη βράβευση από τον Όμιλο Βαρουξή και την εφημερίδα Πατρίδα. Είναι ωραίο να κάνουμε προσπάθειες και να φέρουμε επιτυχίες στον ομό μας, αλλά είναι ωραίο και να αναγνωρίζονται. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ θέλω να πω στον Όμιλο Βαρουξή και τα συγχαρητήρια για ό,τι χρειάζεται είναι για τους αθλητές εδώ που προσπαθούν. Και αυτή είναι το σημαντικότερο από όλα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στους αθλητές και στον Όμιλο Βαρουξή. Ευχαριστώ πολύ την Πατρίδα, τους γονείς μου, τον προπονητή μου που με στηρίζουν όλα αυτά τα 4 χρόνια όσο ασχολούμαι με το στίβο. Είμαι φυσικά ενθουσιασμένος, πολύ χαρούμενος και νιώθω ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κάνω σε κάθε μου προπόνηση ότι βρίσκει τόπο και γίνεται σεβαστή από εσάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την Πατρίδα και ιδιαίτερα το αθλητικό τμήμα της για την τιμή που κάνανε στους αθλητές μας να τους βραβεύσουν. Αυτό άλλο το ζητούμενο για τα παιδιά που ασχολούν με τον αθλητισμό είναι η αναγνώριση.